Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Open Gangnam Style. Υποδεχτείτε τους. Open Gangnam Style. Rap and Cool Show. Gangnam Style. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Έλα καλημέρα, έλα Μποζονό, καλημέρα Κωνσταντινέ. Πες χορηγούς καλημέρα. Τι πες χορηγούς καλημέρα, κάτσε από μια σήμερα παγκόσμια μέρα καλοσύνης είναι. Γιορτάζεις. Κανείς δεν γιορτάζει. Πώς δεν γιορτάζει, Πολλοί άνθρωποι, καλημέρα, καλημέρα. Μπράβο, να θέλει χρόνο. Παγκόσμια ημέρα καλοσύνης. Στα ουτοπικά, όλοι οι άνθρωποι είναι καθήκια. Υπάρχουν καλές στιγμές συνωμοσίας. Δηλαδή το κοινό συμφέρον. Ναι. Είμαστε καλοί με αυτούς που έχουμε κοινό το συμφέρον. Το κοινό συμφέρον έχεις δίκιο σε αυτό που λες, βέβαια. Μας ενώνει πολύ. Καλή κουβέντα για άνθρωπο δεν λέμε. Ναι. Δεν λέμε από μπροστά, από πίσω. Τουλάχιστον μην λες κακή. Εγώ είμαι αυτή τη ορία. Από πίσω βρίζει ένα στον άλλον, οπότε ναι. Νομίζω ότι. Τζάμπα τη βγάλαμε αυτή τη μέρα. Κάποιο ηλίθιο έβγαλε αυτή τη μέρα. Καλά, έχουν βγει και άλλες ημέρες. Παγκόσμια μέρα κρέατος, παγκόσμια μέρα μπριζόλα. Αηδίες. Ναι, σήμερα Τρίτη και 13 εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Έτσι, γιατί, δεν τι έγινε την Τρίτη. Έλαντε, πες μου, το βγάλα Τρίτη και 13. Χάθηκε η πόλη της αυτή. Ναι, ακριβώς. Ναι. Χάθηκε όλη η Ελλάδα τώρα στην πόλη, θα κολλήσω. Ναι. Τι με νοιάζει εμένα για την πόλη. Αν και την πόλη είναι Παρασκευή και 13. Ούτε με ενδιαφέρει πολύ. Οι Άγγλοι το λένε αυτό. Ούτε έχω κατακτητικές τάσεις να. Λέω θα πάρω την πόλη. Ναι. Έτσι αν πιω κανένα δυο ποτήρια κρασί. Τρελαίνεται. Στο καφενείο. Θα πάρω το σουφέκι από την αποθήκη. Θα το βγάλω και θα καθαρίσω όλους. Και άμα δει κανένα Τούρκο στη γωνία, ναι. Κρύβεται στην τουαλέτα. Στην τουαλέτα. Ναι. Αυτό είναι ο Έλληνας. Αυτός είναι ο Έλληνας. Αυτοί είμαστε. Εντάξει, να κάνουμε ένα Κωνσταντίνο. Αυτοί μας έχουμε τα καλά μας και τα κακά μας. Αν πιω δυο ουίσκι, με κουτουλιές τραβάς τρία κράνη, τα κάνεις τον κόκκινο του διαλύσει. Τι έκανε τελικά τα κράνη. Έδινε 2-5 κουκουλοφόρους ο κόκκινος. Τους κατάλυσε. Και είχε δύο ράματα μόνο. Έντε. Με δύο ουίσκι. Με το κεφάλι κουτουλιές έφυγε. 4 ουίσκι γίνεται αστροναύτης, με 5 ουίσκι γίνεται ο Μάρλον Μπράντο. Εντάξει. Καλά, όλοι. Ανάλογα την ποσότητα και την ποιότητα του ουίσκιου. Ναι, αλλά όλοι γινόμαστε έτσι άμα πιούμε 3-4. Εσύ δεν έχεις φύγει γι' αυτό. Εγώ όταν πίνω είμαι πολύ μαλθακός και πολύ ήρεμος. Πολύ γλυκούλης. Όχι καθόλου γλυκούλης. Α, δεν είσαι γλυκούλης. Είμαι ήρεμος. Ήρεμος, κουλ. Δεν έχω όρεξη.
άρχισε να μιλήσω, δεν έχω κουράγιο. Α, ναι. Κουράγιο δεν έχω. Έτσι είναι αυτή η αντίδραση στη μέθη, δηλαδή. Εγώ αρχίζω και. Όχι μέθη, να πιω ένα ποτήρι κρασί. Α, ένα ποτήρι. Αν πει τρία όμω και βγει στο τσακυρκέφι. Δεν υπάρχει, κοιμάμαι. Α, κατευθείαν. Είναι ναρκωτικό. Α, κοίτα να δει. Γιατί όταν... κάποιο σου γυρίζει στην τρέλα τη μούρλα, αρχίζουν φωνάζουν, δέρνουν το παιδί μου. Συνήθω. Κάποιοι είναι χάχε. Συνήθω αυτό που πίνει, όταν πίνει, βγάζει και τον πραγματικό σου χαρακτήρα. Ναι, ναι. Εγώ σκάω στα γέλια. Βγάζει τον πραγματικό σου χαρακτήρα. Όταν τα πιεις δηλαδή, ναι. Βγάζει τον πραγματικό χαρακτήρα. Βγάζει το πόσο παλιά άνθρωπο είσαι. Μπορεί να είσαι και καλό άνθρωπο. Δεν υπάρχει καλό άνθρωπο. Γιατί είναι Κωνσταντίνε. Υπάρχουν στιγμέ καλέ και κοινά συμφέροντα. Καλό άνθρωπο δεν υπάρχει. Δεν λέγει. Καλή κουβέντα ένα για το. Σε μια δουλειά, σε μια επιχείρηση. Εντός συνόρων μιλάς, γιατί... Εντός, εκτός παντού. Α, και στην Αμερική εγώ... γλυκούς ανθρώπους δεν συναντάς. Why? Αφού ακούω που λες, γλυκέ μου άνθρωπε, τι καλό συνάδελφο. Στα λόγια, ναι, ναι. Στα λόγια. Στα λόγια, για τα λόγια μιλάμε. Λοιπόν, κάτσε σε κεράσω λίγο, κάτσε σε κεράσω ένα καφεδάκι, μια πιτούλα, μια μπουγάτσα στο φιλαράκι μας εκεί του Βασίλη, καντίνα beat stop. Θέλετε μπουγάτσα, παίρνετε άλλη μία πίτα δώρο. Θέλετε καφεδούγκα, να παίρνετε και το νεράκι δώρο. Στον 5ο-6ο σκούτρα, σε τρία σημεία της πόλης. Παλαιού σταθμού 36 δυτική είσοδο μετά τα δικαστήρια. Πόντου 56 Λαχαναγορά και οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την Αρογέφυρα. Καντίνα pit stop. Και πάμε να κάνουμε την πρώτη μας στάση. Δηλαδή, ξεκινώντας με τον Άρη. Δηλαδή, ρε παιδάκι μου, λέει ας πούμε, ένας που είναι με μια κοπέλα. Ναι. Είναι καλά με την κοπέλα κτλ. Χωρίζουνε. Όχι, του την πέφτει μια άλλη. Ναι. Έφυγε κατευθείαν. Δεν ισχύει αυτό. Φρέι στον άντρα ισχύει. Δεν ισχύει, όχι, δεν ισχύει. Κατευθείαν. Πώς, άμα την γουστάρει την κοπέλα που είναι, άμα περνάει και... καλά, άμα είναι ερωτευμένος, άμα την πάνε. Αγαπάει, πώς θα φύγει. Τι, έρχεται μια γεια σας, πάω στην άλλη, τι είμαστε εσύ, δεν έχουμε νόηση μέσα μας. Πηδάει και φεύγει. Τι πηδάει. Την αγαπάει την άλλη. Θα παρατήσει την άλλη, έτσι καλά καθούμενα, εδώ είναι όλα καλά. Θα πάει το βράδυ, κοιμηθεί πάλι στο σπίτι. Τώρα μιλάς για μια προχωρημένη κατάσταση, μιλάς για κάτι που γίνεται ξαφνικά. Μιλάς τώρα, είναι ένας που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 30 χρόνια παντρεμένος. Όχι, του εγώ... ανοιγοκλίνει τα ματάκια μια πιτσιρίκα, μπορεί να πάει να το κάνει. 30 χρόνια παντρεμένος, τον άλλο καναπέ κοιμάται. Τι 30 ναι. χρόνια παντρεμένος, μας τρελάνεις να πούμε. 20 χρόνια παντρεμένος, 10 χρόνια παντρεμένος, σαν και εμένα. Ναι. Γιατί θα δει τώρα μια πιτσιρίκα εμένα και εγώ, άντε θα παρατήσει την Τζέννη και θα πας στην πιτσιρίκα. Όχι, θα πηδήξει την πιτσιρίκα και θα πας το βράδυ στην Τζέννη. Α, έτσι λέω. Εσύ τι λες. Τώρα θα μας τρελάρει. Το σανσέρ στην Ουγγαρία. Το σανσέρ στην Ουγγαρία αυτό έγινε. Μακριά από σανσέρ. Μακριά. Λέγε, λοιπόν, Αργανάρα χθες, Ευρώπη παίζουμε. Δεν είδα. Δεν είδες. Εγώ είδα. 6.30 με 8 είχα άρθει. Έφυγα 8 και 5 από εδώ μέχρι να μαζέψω τα πράγματα. Έβαλα αέρα σπορ. Ναι, ναι. Ακούσω... Τρεις πινελιές από ναι. Μετρόπολης. Να ακούσω ποιος τα λέει το καλύτερα. Στράτζαλι, ναι. Το Στράτζαλι τα έλεγε καλύτερα. Τα έλεγε, εννοείται. Από την αέρα. Εννοείται. Εγώ πάντα. Κάνει συγκρίσεις. Δεν κάτσε να ακούσω τι λέει αυτή η χλεκλέδη. Ναι, 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 ναι. Και εγώ το Στράτζαλι που είναι δικός μας. Πολύ καλό. Παλίκαρος. Πολύ καλό. Ο Άρης δεν ήταν πολύ καλό, πάντως. Ο Άρης ήταν μέτριο. Ο Άρης χθες, φίλε, πανηγυρίζει τη σωτηρία του. Γιατί ρε φίλε, τι σωτηρία. Δεν έφτασε μια ανάσα από το φίλο σου, την ξάνθη του γιατρού που λες. Φίλε, όταν είσαι 4-5 ή 15 ο Άρης, 15 ο Παναγιώτης, 17 η ΑΕΚ. Εντάξει, να κοιτάει προς τα πίσω. Η ΑΕΚ να προσέξει, όχι ο Άρης. Πίσω-πίσω να κοιτάει. Πίσω-πίσω. Ναι. Είναι από τους πίσω-πίσω 8 βαθμούς πάνω. Καλό. Βέβαια καλό. Τι καλό. Καλό. Και είναι από τους από πάνω που βγαίνουν Ευρώπη, κάτι ΑΕΚ, κάτι Ξάνθες. Ναι. Μαζί που είναι αυτοί εκεί στην 4-5 ναι, θέση. Ναι, ναι. 2 ναι. βαθμούς. Τι τον νοιάζει. Ναι, τι τον νοιάζει. Καλό από κάτω που είναι μακριά. Πολύ μακριά είναι. Ναι. Δεν ήταν καλός θες. Δεν ξέρω. Αλλά ο προπονητής του εμένα μου άρεσε. Τι έκανε ο προπονητής. Τι έκανε. Στο 80 σου λέει κερδίζει ένα 2, κάτσε να κλειδώσω το μάτς. Να μην το παίξω Μπρούκλινς και Άπλας και εγώ μπροστά για το 1-3. Βγάζω λέω τον κοινή, βάζω το τρίτο το σόπερ, κλειδώνω το μάτς. Μετά 20 λεπτά μόνο ναι, το μάτς. Ναι. Και το δεύτερο το Τερζής το έκανε, έτσι. Ναι. Το Τερζής. Έπαιξε ο Μάρτινες, να πούμε. Πώς το λέμε. Έπαιξε ο Μάρτινες, ναι. Πώς τον είδες, δεν τον είδα. Αρκετά καλός, αλλά αυτοί που κουνιόντουσαν πάλι δύο. Αυτοί οι δύο. Ματέο Γκαρσία γκολ, Μπρούνο Γκάμα γκολ. Ναι, και την κοινή κάνει τη φάση χρονιάς. Ναι, αλλά να ρωτήσω κάτι. Ναι. Χωρίς να παίζει ο Μαρτίνες, ναι. Χωρίς να έχω δει το μάτς. Mm-hmm. Τώρα ρωτάω και μου κάνω τον έξι, ναι, εσύ που το είδες. Ναι. Χωρίς να δω το μάτς. Ο Μαρτίνες έπαιξε και βγήκαν δύο γκολ από τους πλαϊνούς. Ναι. Λέω. Ότι όταν δεν έπαιζε ο Άρης με πιο επιτελικό, με πιο τελικά το χαφ στο κέντρο, δεν είχαν μπλοκαριστεί αυτοί οι δύο. Όχι. Όχι. Ο Μαρτίνε δεν έπαιξε καθοριστικό ρόλο για μένα. Αυτό σε ρωτάω, που το είδες. Όχι. Αυτοί που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο είναι το πρώτο γκολ
προσπάθεια του Ματέο Γκαρσία, rebound του Μπρούνο Γκάμα, rebound. Για να μπουν εκεί μέσα. Ναι. Έπαιξε ρόλο ο χαφ το δεκάρι, αυτό θέλω να πω. Έπαιξε σημαντικό ρόλο για να πατήσουν αυτοί οι φτέρνα του στην περιοχή. Όχι. Όχι, 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 όχι. Για μένα δεν έκανε ο Μαρτίνες. Να σου κάνω που είχα εκπομπή και δεν το. Για μένα δεν έκανε διαφορά ο Μαρτίνες. Τη διαφορά την κάνανε οι δύο ακραίοι για άλλη μια φορά. Ξανά ρωτάω. Ναι, δεν βοήθησε, όχι, όχι, όχι. Στο να μπουν αυτοί εκεί μέσα, λέω. Εμεί φανταστεί ότι ο Άρης έκανε παπάδες στο παιχνίδι. Σου λέω ήταν κακό ο Άρης. Ναι. Έβαλε ένα γκολ στα 17 δευτερόλεπτα. Η πρώτη τελευταία πάσα στον γκολ την πέρασε από τα πόδια του Μαρτίνες. Όχι, καμία σχέση. Η πρώτη τελευταία πάσα πέρασε από το πόδι του Μπρούνο Γκάμα και έφτασε στο Ματέο Γκαρσία που βάλε το ριμπάου. Και η δεύτερη από ένα μαγικό του την κοιμή. Το είδα, την πάσα. Μαγεία. Μαγεία. Ναι. Ποδοσφαιρική ευφυΐα, εγώ του βγάζω το καπέλο. Ως φορ, ως φορ. Κάνει το τακουνάκι το ανάποδο. Ναι. Όχι, ο Μαρτίνε δεν μου έζησε, γιατί ο Άρης, το ξαναλέω, ναι, δεν ήταν σε πήρα μπάριζα. Ίδιες τελικές είχανε, ναι, ίδιες φάσεις είχανε. Δηλαδή ο Πάοκ με τον Απόλλωνα έπαιξε καλύτερα εδώ στην Τούμπα. Ναι, ναι, δεν άφησε να κάνει τρίχες. Τρίχες. 13 τελικές του κάνει το Άρη ο Απόλλωνα. Η αισθητική του παιχνιδιού του Πάοκ με τον Απόλλωνα ήταν, ρε παιδάκι μου, τι μεγάλη μπάλα ο Πάοκ που μάντζε τη Σίτη τη Βορείου Ελλάδος. Τώρα που μου πουλά τρέλα, λοιπόν. Ο Άρης δεν έπαιξε μπάλα και κέρδισε. Που κερδίζει, παίζει μπάλα, αυτό λοιπόν, δεν θα σου πω. Όχι. Όχι. Ναι, αλλά πάω, ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η ερώτηση. Ναι, σωστά, ναι, σωστά, καλά, σωστά, ναι, σωστά, σωστά. Λοιπόν, ποια ομάδα έχει τα περισσότερα γκολ στο πρωτάθλημα? Δεν ξέρω. Ο ΠΑΟΚ. Μπράβο. Ποια ομάδα έχει την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα? Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ. Ποια ομάδα έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων στο πρωτάθλημα? Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ. Πώς αυτός ο ΠΑΟΚ, ρε παιδιά, έχει τα καλύτερα νούμερα παντού. Ναι. Δεν παίζει και καλή μπάλα. Ναι. Ποια ομάδα έχει παίξει τα πιο δύσκολα παιχνίδια ως τώρα? Και εγώ έχω τα καλύτερα νούμερα. Ναι, ναι, τάχει. Τι παραπεί ότι είμαι. Τι είσαι. Ο θεστικός αυτός. Τι σχέση έχει τα νούμερα? Πόσο. Μα για γκολ μιλάμε και. Δεν με βρίζουν οι μισοί από τους. Ναι, αλλά οι άλλοι σ' αγαπάνε. Πιο πολύ σ' αγαπάνε. Ναι, αλλά. Θέλω να σε πω, ναι, ότι υπάρχουν εστάσεις να πούμε. Εστάσεις θα υπάρχουν, ναι, για όλους. Φωνάζουν δικηγόροι, ναι, αφεντικά, ναι, λιποθυμάνε. Βρε αγόρι μου, εστάσεις θα υπάρχουν. Αστυνομικοί διευθυντές έρχονται με τα περιπολικά. Περιπολικά, ένταξε, ναι, εντάξει, σασπένς. Ναι, σασπένς. Ναι. Θέλω να σου πω τα νούμερα, τα νούμερα. Ναι, αλλά ναι, είμαστε νούμερα, Κωνσταντίνε μου. Είμαστε νούμερα. Τα νούμερα μας φτιάχνουν. Ο στόμας. Ο στόμας, ναι. Ο στόμας όμως. Άρα μη λες ότι τα όχι, νούμερα. Θα πω, θα πω τα νούμερα. Θα σου πω και εγώ παραχω νούμερα, αλλά είμαι παλιάνθρωπος, είμαι ελεηνός. Μα εγώ δεν σου πω ότι ο Πάοκ είναι άγιος, αλλά απλά θέλω να πω ότι αυτή η καραμέλα που χρησιμοποιούν οι γύρω γύρω από τον Πάοκ για να με πείσουν ότι δεν παίζω μόνο εγώ καλή μπάλα, δεν παίζουν οι άλλοι τότε. Ποιος παίζει καλά? Και η άμυνά σου είναι τα δυο σου σέντερ μπακ. Ναι, ποιοι θα είναι αυτοί, τα δυο σέντερ μπακ θα είναι. Και ο σέντερ φορ σου. Ναι, και ο σέντερ φορ. Έτσι. Η ακραία μου είναι κακή δηλαδή. Η πιο κοινική ιστορία, εμένα μου αρέσει που είσαι κοινικότατος. Έτσι, αριθμότατος. Μα είμαι και με τους αριθμούς, αυτό δεν αποδείξω. Αριθμότατος και κοινικότατος. Ναι. Και με κόντρα τους διαιτητές. Ναι. Τώρα ένας Πάοκ θα βγει και να πει στο Απόλλων Άρης ότι ο Άρης δεν έπαιξε μπάλα και κέρδισε κτλ. Ενώ αυτός πρόσεξε, έπαιξε. Πρόσεξε. Ναι. Ο Απόλλων Μίμης του έκανε χθες 13 τελικές. Στην Τούμπα έκανε δύο φάσεις, δύο τελικές ο Απόλλων. Αυτό δεν θα σου πω. Ναι, ότι ο Πάοκ ήταν κακός και με τον Απόλλων Μίμης μαζί είμαστε. Αλλά γενικότερα αυτή η καραμέλα σταματήσει. Ο Πάοκ έχει και την καλύτερη επίθεση και την καλύτερη άμυνα και το πιο δύσκολο πρόγραμμα έβγαλε από όλους. Το πιο δύσκολο. Ο Πάοκ έχει τον καλύτερο πρόεδρο. Σαφώς. Εντάξει. Εννοείται αυτό ότι. Και να σου πω και έτσι κάτι πολύ σκληρό. Εννοείται ότι πέστε όλα τα σκληρά τα αντέχουμε. Ο πρόεδρος. Ναι. Ο πρόεδρος, ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ, ναι, έκανε τη διαφορά. Ο κύριος Αβίδης. Ναι, ούτε η θύρα των φανατικών, ούτε οι παίκτες, ούτε ο προπονητής. Ειδικά ο προπονητής, ο οποίος είναι του σταμπάνι. Άντε πάλι ο προπονητής. Ναι. Ο προπονητής έχει και πλαμπή πλέον. Βλέπουμε, αλλάζει, το κάνει και 4-4-2. Να βάλει και άκου μέσα. Ναι, ναι, ναι. Συγκινηθήκαμε πέρα. Γιατί είναι, φίλε. Συγκινηθήκαμε πέρα. Είναι μια αλλαγή. Αλλάζω το σύστημα να βάλω και τον Άκουμ μέσα. Δεύτερο φόρ τον Καρέλη, δεύτερο φόρ τον Άκουμ. Ναι. Έχει τον πρίγιο πιτσι καλύτερο του πρωταθλήματος. Που τον ακύρωσαν γκολ και ο Σαρεδάρης. Ορίστε μου, ερωτά τι κάνει. Να πήρε τηλέφωνα και ερμε, παιδιά, τον γκολ είναι του Πρίγιοβιτς. Του κάνουν αύξηση ρε στην πάει πάνω του Σαρεδάρη. Μεγάλη δουλειά έκανε. Ναι, ρε φίλε. Γι' αυτό τον έχω, για τέτοια θέματα. Θα τον πάμε στην ξυλοκυρατιά Κυλκή να τον κάνουμε ασάζι ρωσίδε στο Σαρεδάρη. Μεγάλη δουλειά έκανε. Πήρε τηλέφωνο την Κέρδη. Μη, γυρίζουμε στα του Άρη, θα πάμε στον Πάο. Φέρ τα καρτομάτιλα, Μάνεξ, κλαίω από τη συγκίνηση. Μη, ο Σαϊραϊδάρη στην Κέρδη. Στην Κέρδη γιατί πήγε? Πήρε τηλέφωνο, παιδιά, γιατί για να αλλάξει τον κόλ του Πρίγκοβιτς, το οποίο είναι του Πρίγκοβιτς, εγώ το. Αυτό το έδωσε στους ρεπόρτερ, ας πούμε, ο Σαϊραϊδάρη για να πούμε. Όχι, κυκλοφόρησε. Έγινε και ρεπορτάζ εδώ. Έβγαλε χθε και ο Γιώργος Μπούζος. Ποιον έβγαλε? Τον Γαλάνη αυτό με τα στατιστικά. Είπε, εγώ τον γουστάρω, τον κάνω, τον ράνω τον Πρίγκοβιτς, αλλά. Ο Γαλάνης. Ο Γαλάνης. Ποιο άμπαλο πεθαίνει, πες τον Γαλάνη. Λέει, εγώ τον γουστάρω, λέει τον Πρίγκοβιτς. Έβγαλε μια εταιρεία. Ναι, αλλά μια χαρά. Ναι, αυτοί που είναι στην εταιρεία από μπάλα έχουν μυρωδιά.
Όχι, δεν γίνεται αυτό. Ακούω ρε τώρα. Ναι. Μου... Ας δεν γίνεται να είναι μυρωδιές. Μυρωδιές. Είναι κάτι παιδάκια από τα ΙΕΚ. Από τα ΙΕΚ. Ναι. Τους δίνουν δύο κατοστάρικα εκεί. Δεν ξέρουμε. Άκου τι σου λέω εγώ τώρα. Ας τα λέω τώρα. Ας το Γαλάνι. Γάτα είναι ο Γαλάνι. Επανέξουμε. Ναι, αλλά άσε τώρα με τα στατιστικά του Γαλάνι. Τώρα έχουν στάσεις να πούμε. 13 τελικές ο Άρης, 13 ο Απόλλωνος Μήνης. Από μία κεφαλιά. Όχι, όχι, όχι. Μη μου γίνεσαι κόκκινο σε χαράματα τώρα. Όχι, εγώ θέλω να σου πω ότι υπήρχε απόλυτη ισορροπία στο παιχνίδι. Πιο πολλά γεμίσματα ο Απόλλωνος Μήνης από τον Άρη. Έτσι φόρτωσε την περιοχή. Σε πείραξε μου κέρδισε ο Άρης. Καθόλου. Σε βλέπω λίγο. Εγώ του άλλου τον Άρη τον έχω ποντάρει να βγει Ευρώπη. Τι ρε, δεν έχει γίνει. Να είναι μέσα μετά ο Άρης. Τι, θα το χάσω στο στίγμα. Και είτε βγει Ευρώπη, είτε βγει Ευρώπη. Η πίκρα που έχουν οι Αριανοί που θα πάρουν. Βρε άλλο κομμάτι αυτό. Αυτό δεν χωνεύεται. Εγώ ποντάρα τον Άρη με 30 σουρωτέ να πούμε. Και περιέρ, πώ τα λένε αυτά τα χωνευτικά να πούμε. Ναι, δεν χωνεύεται να πούμε. Χωνευτικά. Λοιπόν, πήρε το τρίποντο, πήρε ανάσα χωρί να παίξει καλά η καλή μπάλα. Ο Άρης φωνάζει σωστά για μια φάση του γκολ που είναι offside. Είπες εδώ και ένα τέταρτο ότι 8 φορές ότι ο Άρης δεν παίξει καλή μπάλα. Όταν ο ΠΑΟΚ δεν παίζει καλή μπάλα, δεν λες 8 φορές. Δηλαδή σε βλέπω λίγο διστακτικό στο να το πεις, να το βγάλεις από μέσα σου να πούμε. Μα μου το λέτε όλες εσείς. Να το πω κι εγώ. Από πάνω. Θες να το πω κι εγώ από πάνω. Ναι, ο ΠΑΟΚ δεν παίζει καλή μπάλα, αλλά σας γλεντάει. Σας γλεντάει όμως. Σας χορεύει τσάμικο. Τι θες, break down σας χορεύει. Σας χορεύει τι άλλο. Ζεμπεκιά σας χορεύει. Έτσι. Και έχουν σκάσει από κάτω αυτό. Και πώς θα τους φτάσουμε και πάει ο Ολυμπιακός να πάρει Μήτρογλου. Μας ακούει τώρα, μια που με πάσα από εδώ και από εκεί. Που θα πάει, πάρε, θέλει να πάρει το Δεκέμβριο, λέει, το Μήτρογλου δανεικό από τη Μαρσέη. Μέχρι το Δεκέμβριο. Ναι, διαφορά θα είναι στο 15. Θα έχει γίνει πλατή το πόδι του Μήτρογλου, θα έχει βαρύνει ο Μήτρογλου γιατί είναι πόσο και πόσο χρόνο μεγάλος, πάρα πολύ μεγάλος. Είναι πάνω από 30. Όχι, δεν είναι πάνω από 30. Πάνω από 30 είναι. Κάτσε να το τσεκάρω. Οριακά 30. Με τον Αβραάμ Παπαδόπουλο, το θυμάμαι στο Λιτόγορο που είχα πάει εκεί σε κάτι μάτς. Α, ναι, σε θυμάμαι τότε που είχες έρθει. Ναι. Και με λες που τα είχαμε πει κιόλας. 84 είναι ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Πάνω από 30 είναι ο Μήτρογλου. Μήτρογλου. Στο 86 είναι γεννημένος. Μπορεί να είναι 30 εκεί. Τι 30 είναι. Πότε? 30 ρε φίλε, το 88 αφού σε είπα. 88. Τελείωσε, καθάρισε το παραμύθι. Και μάλιστα και ακόμα 30, είναι 29 από το Μάρτιο θα γίνει μαζί με εμένα 30. Αυτός πότε είναι γεννημένος, το 80? Το 88 το Μάρτιο. Το Μάρτιο θα γίνει 31. 31 θα γίνει το Μάρτιο, σωστά. Τα μαθηματικά και ναι, εσύ. Ναι, χάσαμε ένα χρόνο πίσω. 31. Μαθηματικά δεν είναι. Θα είναι 31 το Μάρτιο. Όχι, όχι. Θα το πάρει 30. Δεν βαρύς. Βαρύς θα είναι, ναι. Βαρύς, καμπούρης. Τα χώνει βέβαια. Ναι, αλλά τα χώνει. Δες εδώ έχει βάλει σε 26 γκολ. Για το Χασάκι και τον Κεραίρο θα είναι. Πλάκα με κάνει. Άμα είναι τώρα θα φάει και μείον 3 κανονικά ο Ολυμπιακός. Θα του φάει λες. Δεν πρέπει. Περιμένουμε. Αυτή η εβδομάδα δεν έχει πολλά πράγματα. Κανονικά δεν πρέπει να του φάει. Κανονικά βάσει ό,τι λέω νόμος. Και εσείς θα φάτε. Πότε θα φάγω. Τώρα που γίνεται εμφύλιος εκεί με το. Δεν γίνεται τίποτα. Μια χαρά. Εγώ βλέπω τον κόσμο του ΠΑΟΚ πιο όριμο από ποτέ. Μια χαρά δεν ανάβει ούτε καπνογόνα. Πηγαίνει στο γήπεδο κατά συρροή. Είχε 20.000 προχθές με τον Πανετολικό. Τι να ετοιμάσω. Θα φάτε και εσύ. Ας έχω 15 διαφορά βαθμούς και στο τέλος σας πάρω και εγώ Μπιο3 για να το παίξω και Μπρούκλιν. Μπράβο, αυτό. Μπράβο. Καλή φάση. Στο τέλος κάντε και εσύ να πάρουμε ένα Μπιο3 να μην λένε οι άλλοι. Ναι, ρε Κωνσταντίνε μου. Θα βγαίνει ο Μπούρο εδώ, θα ερμηνεύει τον νόμο. Θα βγαίνει ο Θωμαίδης, θα ερμηνεύει τον νόμο. Ο Λάκης Σημειοφορίδης θα πιάσει δουλειά. Ο Σαϊραδάρης μετά από 6 μήνες θα σηκωθεί από το γραφείο να πει κάτσε να πω και εγώ κάτι, να πάρω την κέντρα τηλέφωνο. Θα πάρω την κέντρα για τον κόλ του Πρίγκοβιτς. Θα πιαστεί ο τένοντάς του να πούμε που θα βάλει το δάχτυλο στο τηλέφωνο ο Σαϊραδάρης. Ναι. Άλλα θέματα λέγε. Ναι. Αυτός ο προπονητής. Ποιος προπονητής? Που κράζεσαι ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου τι έχει κάνει. Πέρσι πήρε double. Νταμπλ πήρε. Από πού πήρε νταμπλ? Στο γήπεδο και φέτος σε έχει εκεί που σε έχει για πλάκα που θέλει να σε πάει στο φεγγάρι. Ρωτάει εδώ ο Τζιαν Παύλο. Στο φεγγάρι θέλει να σε πάει. Ο Τζιαν Παύλο που αλλάζει τους προπονητές σε τα μπουκάμισα. Αν δεν τον πάνε στο φεγγάρι, δεν τον πάνε στο φεγγάρι. Τον πάνε από λούμπα και γκέλα σε γκέλα. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Δηλαδή, τι να κάνει ο άνθρωπος. Δηλαδή, αν έδινε τετραπλάσια budget ο Σερ Παύλος. Βρε, το ζηλεύετε τον Λουτσέσκου όλοι. Και οι άλλοι από κάτω την Αθήνα. Ο Λουτσέσκου στην αρχή έλεγα τι προπονητάρα ο Λουτσέσκου. Προπονητής. Και με έχει κάνει τώρα άτρωτο. Εγώ έκανα γκάλο παιχθές στο λαϊκό δικαστήριο. Έκανε στο λαϊκό. Ο προπονητής ο Ψόλησε από Σβέρκο. Έβαλα Κάναντι, έβαλα Δόνι, έβαλα Άγγελο, έβαλα Ουζουνίδη, έβαλα. Το δικό σου και τα λοιπά. Ο δικό σου τρίτο βγήκε στον κόσμο. Τρίτο, στον κόσμο. Σε όλη την Ελλάδα. Ποιοι βγήκαν, θα σου πω ποιοι τον περάσαν. Ο Κάναντι. Πρώτο. Ναι, ο Κάναντι, α πούμε κάτι. Ναι. Επειδή είναι και σε μια ομάδα μικρή μέσα εισαγωγικά σχέση με του μεγάλου, έχει τη συμπάθεια όλων. Ναι. Αν δεν τον ψηφίσουν και Ολυμπιακοί πάνε εκεί, έξι. Ο Κάναντι με την άκρη. Ένα το δω, τον Κάναντι πριν τον Ατρόμητο. Κάθε λίγο. Πριν τον Ατρόμητο. Είναι για φέτο μιλάμε τώρα. Δεν είχε πάει σε μεγάλη ομάδα. Αυτό που πήγε ο δικό σου προπονητή. Δυναμό που Κουρεσίου, εθνική Ρουμανία ήταν. Τι Ρουμανία. Καλά.
Το ότι με το καθεστώς της Ρουμανίας εκεί πέρα, όταν ο κόσμος φύλαγε. Ο Τσαουσέσκου τον έδινε matchbox. Κοίτα να δεις τι άλλο θα πούμε. Αυτοκινητάκια να παίζει τώρα, άστο. Να σου πω και κάτι. Θα τα πούμε μετά, θα τα πούμε μετά. Τι να με πεις. Είπαμε, τρεις μπαμπάδες είναι εκεί. Άσε, η γη να πούμε είναι τους δαμπάνιδες. Για. Τρεις μπαμπάδες. Ο Γκαγκάτσης, ναι. Γιώργος. Όχι Γιώργος, Ιβάν. Ο Βασίλης Γκαγκάτσης. Ιβάν Σαβίδης και ο Μιρτσέα Λουτσέσκου. Είναι αυτό που λέμε τι φάση, what the black is going on. Θα το έχετε ακούσει αυτές τις μέρες, παίζει πάρα πολύ γενικά. What the black is going on λέμε, εμάς μας έχει κολλήσει και το λέμε με κάθε ευκαιρία. What the black is going on. Ποιος το είπε πρώτος? Μα φυσικά το πλαίσιο που ετοιμάζεται για την πιο μαύρη Black Friday που έγινε ποτέ. Οπότε ρίξτε μαύρη πέτρα πίσω σας και γραμμή για το πλαίσιο. Σμαράγδα Μπασάκου, Κωνσταντίνε μου. Θα τα πούμε μετά για τους μπαμπάδες, τους γιους. Τι έγινε? Τι τα ακούνε? Τι τα ακούνε θες να βάλεις? Στη δουλειά έρχεται ρε φίλε. Πρωί που θα βάλω και μια κολόνα εδώ πέρα, τη βάλουμε γυρίζει. Με το αντιερωτικό σπορτέξ θα πούμε. Σε παρακαλώ το κορίτσι, δημοσιογράφος είναι. Να τη βάλουμε μια κολόνα εδώ. Να βάλει και τακούνι λίγο. Αλαζάει τα δημοσιογράφος με το τακούνι πήγε στην Αθήνα, όχι με το σπορτέξ. Πάμε Σμαράγδα Μπασάκου, επιστρέφουμε μετά το break. Άργησες να πας σπίτι και ξεκίνησε το ντέρμπι, κάνε πανεκκίνηση και δες το από την αρχή. Ξεχάστηκες Κωνσταντίνε μου και έχασες το νέο επεισόδιο από τη σειρά σου, κάνε catch up σε επεισόδια έως και 7 ημέρες από την ημέρα της αρχικής προβολής. Μόνο με τη Wit Vision απολαμβάνεις μαγευτικό 4K Ultra High Definition, περιεχόμενο από το Netflix και άλλες εφαρμογές. Όπως καταλάβατε, αυτή είναι η νέα σου τηλεόραση και λέγεται Wit Vision. Το Μετρόπολης 95 και 5 και αυτά τα Χριστούγεννα σε προσκαλεί στη μεγαλύτερη μάχη όλων των εποχών, στη μάχη της Γαλοπούλας Season 5. Συντονίσου καθημερινά με τις εκπομπές του Μετρόπολης 95 και 5 και μόλις ανήβω από το χρόνο άκουσες αυτό που μόλις προηγήθηκε, κάλεσε στο 2310909090 και χάρισε και εσύ τη μάχη της Χριστουγεννιάτικης Γαλοπούλας. Έχετε 5 λεπτάκια στη διάθεσή σας για να δηλώσετε συμμετοχή και αυτή τη χρονιά διεκδικήσει την Γαλοπούλα σας σαν να μην υπάρχει αύριο. Η κλήρωση θα γίνει Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου στην εκπομπή Πλάκα Τέλος, μια προσφορά από την αγορά κρεάτων Χατσιαγγελίδης, Φιλουποπόλος 81, Αμπελόκηπη και Πολύκαστρο Κυλκής Μεγάλο Αλεξάνδρου 96. 5 λεπτάκια έχετε για να μπείτε στη μάχη της Γαλοπούλας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, Κωνσταντίνε. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος. Έχουμε τον Άρη. Δεν τον ολοκληρώσαμε τον Άρη, γιατί έχουμε και θέματα που εκκρεμούν. Όπως ο προπονητής. Ποιος προπονητής? Λογικά θα είναι ο Παντελίδης, ο οποίος. Εντάξει, δεν τρελαίνεται κιόλας τώρα. Το Παντελίδης, καλός προπονητής είναι. Τι καλός. Εγώ χθες ήμουν δύο Αριανούς και μου λένε τι καλός. Ναι. Έδειξα τον Πάκο Ερέρα που μου τον έκανε γιο γιος μεταξύ μας παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Και παίρνω τον Παντελίδη, ο οποίος είχε 4 βαθμούς στον Αστέρα. Και του λέω, ρε παιδιά, είναι καλός προπονητής. Με φιλοσοφία Παντελίδη πήραν το διπλό στον Απόλλωνα. Με τον άλλον δεν θα πήρανε διπλό. Ναι, ναι. Να αποπακοπεριοριωθεί. Ναι, ναι, ναι. Πώς το λέμε αυτό. Ναι. Στον Άρη οι Αριανοί. Να βρει ένα προπονητή λογικό, σοβαρό. Να προσέχει την άμυνά του. Να βάλει τα τρίτα στόπερ του. Να κλείσει τους χώρους του. Να κλείσει τις γραμμές του. Μια περίεργη. Εδώ θέλω να το σχολιάσουμε. Μια περίεργη ομάδα με την έννοια ότι σε 10 μάτς έχει 5 νίκες, 5 ήττες. Καμία ισοπαλία. Δείγμα αυτό που συζητάμε εδώ καιρό. Σκοπιμότητα τακτική 0. Ναι. Μηδέν ρε παιδί μου, όσα φάμε, όσα αρπάξουμε, αν θα κερδίσουμε ή θα χάσουμε. Όταν ξεκινάει μια χρονιά, ναι, και λες τους φίλους του Άρη, ποιος είναι ο στόχος της ομάδος, δεν ξέρω, σου πει κανένας. Δηλαδή έγινε Ηρακλής ο Άρης. Ναι. Πες πώς να φάω, πώς να βάλω. Ο Άρης πρέπει να βάλει στη ζωή του στόχους και να πει, εγώ θέλω να βγω στην Ευρώπη, είτε παίξω μπάλα είτε δεν παίξω. Ο άλλος λέει θέλω προτάσμα, κύπελο κτλ. Ναι, τους στόχους δεν τους βάζει ο παδός ο κάθε που γίνεται. Ο παδός θα τους βάζει η διοίκηση. Μα δεν το βάζει. Θα βγει και θα πει ο Καρπίδης Μάγκες, εμείς φέτος κάνουμε ομάδα, θα βγούμε Ευρώπη. Τέλος. Δεν το είπε. Δεν το είπε κανένας. Δεν το είπε. Ο κόσμος μόνος του πήρε πρωτοβουλία και λέει εγώ πάω για προτάσμα, εγώ πάω για Ευρώπη. Μπαχαλάκηδες. Ναι. Μπαχαλάκηδες. Ναι. Μπαχαλάκηδες. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, τον Παντελίδη ή τον Κουστάρης πάντως. Πολύ. Είναι μέτρη και τη τακτική. Είναι μέτρη και τη σκοπιμότητα αν χρειαστεί. Διαβάζει καλά τους αντιπάλους. Ναι, και εγώ έχω μάθει κάτι για τον Πάκο Ερέρα και θα το τελειώσουμε γιατί με κούρασε ο γέρος. Ναι. Ότι του λέγανε συνεργάτες, παίζουμε με την τάδε ομάδα. Πρέπει να κατασκοπεύσουμε, να δούμε τα αρτού του αντιπάλου, τις αδυναμίες που θα χτυπήσουμε, τι θα προσέξουμε. Και αυτός τι έκανε. Λέει, δεν με νοιάζει, λέει ο αντίπαλος εμένα. Α, εγώ είμαι η Μπαρσελόνα. Ναι, εγώ, έτσι έλεγε, δεν το ξέρω. Εγώ θέλω τη δικιά μου την ομάδα κτλ. Άρα, ο άνθρωπος. Ήταν αδιάβαστος. Πάνω στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι out.
Βέβαια. Να ξέρει τον αντίπαλο πώς παίζει, τα όπλα του, τις αδυναμίες του, εννοείται. Και μόνο τον αντίπαλο και το διπλανό μου. Ναι. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν προπονητής, θα σκεφτόμουν ποιο θα βάλω να κοιμηθεί με ποιο στο ξενοδοχείο, μη δημιουργηθεί κλίκα. Ναι! Τα λες πολύ ωραία. Ναι. Όλα αυτά όμως ναι. Δεν μπορεί ένας κουρασμένος άνθρωπος, ναι. Ένας άνθρωπος 65 χρονών που είναι και κουρασμένος. Εσύ. Τον ακούς πως μιλάει. Καλά, έτσι είναι φωνή του, ρε παιδί. Δεν έχει φωνή του, είναι αργός. Αργός λες ότι είναι. Ναι. Στις δουλειές η λεπτομέρεια κρίνει τη διαφορά. Ναι. Εδώ εμείς ψάχνουμε τη λεπτομέρεια της λεπτομέρειας και υποπίπτουμε πάλι σε λάθη. Και ξανά πάλι, να μην το ξανακάνω το λάθος. Τι να προσέξω, ποιος είναι ρουφιάνος, ποιος θα μου τη φέρει, πού έχει αδυναμία, πώς θα μπει. Ναι. Και λες δηλαδή ότι. Άντε να πάρω από τον συνεργάτη μου, το συμπαίκτη μου. Ποια είναι τα στραβά του, ποια είναι τα καλά του, τι. Η επικοινωνία το 90% έχει κατασκοπία και η γνώση. Τώρα ο Ερέρα ήρθε εδώ και λέει: εσύ... Θα πάρω τον Άρη. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ποιο είναι ο Άρης που το σου πει, έπαιζε. Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Δεν άρα εσύ αποθεώνεις τον Λουτσέσκο τώρα με αυτά που λες. Ο οποίος είναι ο μέτρο, ο ιδεατός στο κομμάτι ψυχολογία επικοινωνία. Δεν υπάρχει καλύτερο. Καλά είναι τώρα μάπα αυτή για ψυχολογία. Για ψυχολογία. Πρέπει μια χαρά του σου λέω: είναι μέτρο. Αυτά που είπε όλα, άμα τα σκέφτεται με την τελευταία λεπτομέρεια, τα κάνει με τον ίδιο το σύγχρονο. Άμα ήταν μέτρο, ο Γουάρτα δεν θα έβγαινε από τον Πάο. Θα ήταν μάγκα να τον πάρει. Δεν έφυγε ο Γουάρτα τον Πάο. Τελειωμένη ιστορία. Ο Γουάρτα όπως και κάποια άλλη παίχτες, ο Άπκομ τώρα αρχίζει να παίζει. Να σου πω κάτι. Ο Άπκομ τώρα αρχίζει να παίζει. Ο Γουάρτα βγάλει το μυαλό του από μέσα. Βάλει τι είναι αυτή του. Είναι ο μοναδικό στον Πάο που μπορεί το ένα μέρα και το σκοράρισμα. Δεν είμαι μοναδικός. Τι δεν είναι μοναδικός. Γιατί ένα, σε κλειστό χώρο. Ένα με ένα δεν μπορεί να παίξει ο Βιερίνια, δεν μπορεί να παίξει ο Μάτος. Ένας με ένα. Ρε, μπακ είναι αυτή, ρε. Ναι, ρε, ο Βιερίνια δεν είναι μπακ. Ο Βιερίνια είναι και χαφ. Βάλ τον εξτρέμ τον Βιερίνια, 33 χρόνια σου κάνει ένας με ένα. Δεν ξέρω τι θα σου κάνει στο μικρό το χώρο. Στο μεγάλο χώρο, άστο τώρα, δεν θα το αναλύσουμε τέτοια ώρα. Έχει ο Ζάμπα στον κλειστό χώρο το ένασμένο του Άρντα. Όχι. Όχι. Έχει όλοι μοιό το ένασμένο, ο ξάδελφος του Σαλμπικίδη. Ναι, αλλά τα έχουν σαν ελληνικό χώρο. Δηλαδή άμα βάλεις το Σαλμπικίδη και το Λιμιό, τι διαφορά έχουν. Μεγάλη διαφορά έχουν. Μεγάλη διαφορά. Έχουν μεγάλη διαφορά. Ο ένας έβαζε τα γκολ γιατί ξέρασε. Ο ένας έπαιζε και center four, έπαιξε κατά ανάγκη και δεξιά. Έτσι, άλλος... Ο Λιμιός είναι καθαρό όμως εξτρέμ. Τώρα θες να το βάλεις full back half, βάλ τον αχάφ. Ο Λιμιός δεν είναι ούτε μια τρίχα από τα παυτά του Σαλμπικίδη. Κάτσε ακόμα είναι 20 ρε φίλε. Σε 10 χρόνια μπορεί να συζητάμε για λέμε άλλα πράγματα. Ο Άρντα λοιπόν, ο Άρντα γιατί υπάρχει και ρεπορτάζ σήμερα. Τον κουστάρει τον Άρντα, τον βγάλατε τρελό τον Άρντα. Εγώ τον Άρντα τον καραγουστάρω. Δεν το θέλετε τον Άρντα. Τον Άρντα τον καραγουστάρω. Και καλά πάει ο Πάοκ, ταχώνει ο Πρίγιοβιτς. Ναι. Ταχώνει ο Πρίγιοβιτς. Δεν ταχώνει μόνο ο Πρίγιοβιτς, ταχώνουν και άλλοι. Τι ταχώνουν. Πώ, ταχώνουν και άλλοι γκολ. Το βασικό Λιμιό έχει βάλει γκολ και ο Σαμπά έχει βάλει γκολ. Και ο Μπίσε βάλει γκολ. Άμα παγάγουν οι εξωγήινοι με αυτό. Θα τα βάζω άκουμ. Ναι, ποιο θα τα βάζει. Θα τα βάζω άκουμ. Πρέπει καταλαβαίνει τώρα τα έργα. Άμα εγώ σαν παγάγω τώρα σε πάρω εγώ με το αμάξι τον Πρίγιοβιτς. Ναι, τι θα γίνει. Και στον πάω α πούμε στην Αφρική. Ναι. Τρεις μήνες. Ναι. Δεν παίρνει πρωτάθλημα. Λες εσύ. Έτσι λέω. Εγώ λέω θα βγει πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος ο Άκπομ. Πρώτο σκόρ θα βγει. Σου παίρνω εγώ τον Πρίγιοβιτς. Πάρτονα. Τον παίρνω τρεις μήνες. Στον πάω στην Αφρική, στον κλειδώνω του Μάο Μάο. Πάω στο εξωτερικό του Ποκολόκο. Άλλο παίχτη άμα μου κλειδώσει, εγώ πιστεύω θα έχω πρόβλημα. Ποιο? Του Μαουρίσου. Ποιον? Ο οποίος έλειπε ένα μήνα και αγκομαχούσα. Ναι. Αγκομαχούσα. Λέω τώρα τι ήρθε ο Μασεράτη, Ήρθε ο Μασεράτη. Ήρθε ο Μασεράτη. Πρέπει να τα βάλει ο Άκπομ. Και ο λόγος που δεν έπαιζε ο Άκπομ και δεν παίζει ακόμα ο Άρντα. Για πες μας ποιος είναι. Γιατί υπάρχει σήμερα ρεπορτάζ τα παιδιά που γράφουν. Ναι, λέει το Άκπομ. Λέει ότι ο Άρντα, λέει το. Ναι, ναι. Ακόμα δεν έχει μπει στη συντακτική της ομάδας. Ναι. Είναι τρεις λαλούν και δύο χορεύουν ακόμα. Ναι. Και ο Άκπομ γι' αυτό δεν έπαιζε. Ναι. Δεν είχε μπει μέσα στην ομάδα. Ο Πάοκ έχει τακτική δηλαδή. Πώς δεν έχει. Δεν παίζει συγκεκριμένο παιχνίδι ο Πάοκ. Έχει. Πώς, αυτό λέει. Όταν θα μάθει λοιπόν, λέει ο Γουάρντα, ο Λουτσέσκου, να παίζει για την ομάδα και όχι για την πάρτι του, γιατί φαίνεται ότι παίζει την πάρτι του. Έλα να σου πω τι παίζει ο Πάοκ, τι τακτική παίζει. Την παίρνει την μπάλα ο Μπακ, τη δίνει στο πλάγιο Μπακ, ο πλάγιο Μπακ ανεβαίνει, τη δίνει στο χάφτη, ξαναδίνει στον Μπακ και γίνεται σέντρα στον Πρίγιοβιτς. Αυτή η βιόλα είναι. Αυτή η βιόλα είναι. Ναι. Πλουραρισμό σε επιθετικό παιχνίδι δεν υπάρχει. Να δει τι παπάρκε ο Λουτσέσκου. Λοιπόν, ότι κάνει τακτική. Γιατί τακτική όταν, ο Λουτσέσκου έλα σε πολύ. Όταν ο Άρντα μπαίνει μέσα. Κάνει μόνο τακτική και καλά κάνει στο αμυντικό κομμάτι. Πολύ το προσέχει το αμυντικό κομμάτι ο Λουτσέσκου. Καλύτερη άμυνα έχει. Ναι, και οι άμυνες δίνουν τίτλος. Ναι. Αλλά αυτό να μου πει ότι από τη μέση και μπροστά κάνει τακτική ο Πάοκ. Με συγχωρεί πάρα πολύ. Πρόσεξε. Πάρε πε τον προπονητή. Όταν ο Άρντα μπαίνει τελευταίο τέταρτο με τη Βίτη. Αυτά να του πει του Ούγγαρου στην Ελλάδα. Ναι, μπαίνει ο Άρντα με τη Βίτη 75 και έχω κερδίσει φάουλ. Και ο Άρντα δεν φορτώνει την περιοχή με σέντρα και κάνει απευθείας φάουλ. Είναι πρόβλημα αυτό. Ναι. Είναι πρόβλημα, ρε. Άμα το χώσει όμως θα πει στην Τι άμα το χώσει. Ναι. Τι άμα το χώσει. Τρεις φορές έχει κερδίσει. Το ίδιο πράγμα έγινε και με την Τζέλσι. Τελευταία φάση θέλουμε να βάλουμε γκολ. Κάνει επιθετικό φάουλ εκτός φάσης. Ναι. Το παλικάρι παίζει για την πάρτι του. Σου λέει θα μπει μέσα στην ομάδα. Δεν θα μπει η ομάδα μέσα στον Ουάρντα. Όταν το καταλάβει αυτό ο Ουάρντα θα παίξει και βασικός. Όταν είναι ο Ουάρντα καταλάβει ότι θα πρέπει να πάρει τον Κουτσολιάκο μάνατζερ, να το φέρεστε και διαφορετικά. Εντάξει.
Να του πετάξετε και κάνα κομμενάκι από δίπλα μόνο. Ο Μπάουκ δεν έχει δείξει τέτοια δείγματα γραφή, φίλε. Μην τον μπερδεύει τον Μπάουκ με την Εθνική Ελλάδο. Με Μανατζαρέο, μην τον μπερδεύει. Σοβαρά. Οι καλύτεροι παίζουν. Άμα ήταν, θα παίζει και ο Χατζερίδη. Ο οποίο σκουπίζει τον Μπάουκ του Βαρέλα και του Κρέσπο. Εγώ σου λέω ότι άλλο. Ποιο παίζει δηλαδή βυσματικά, μου λε. Αν ο Άρντα είχε μάνατζερ τον Κουσολιάκο και ο Λιμιό είχε μένα, ο Λιμιό θα σκούπιζε τι τουαλέτε κάτω από τη θύρα 1. Όχι. Ο Λιμιό παίζει γιατί παίζει για την ομάδα και είναι τακτικά άριστο και μπροστά πλέον έχει διορθωθεί σε πάρα πολλού τομεί και συγκλίνει και σε βγάζει και πατάει περιοχή, ενώ ο Άρντα ακόμα δεν το έχει μάθει. Τέλειες, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Ακούστηκαμε και οι δύο. Πάμε παρακάτω. Σωστό. Ωραία. Σωστό. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πάμε στον Ηρακλή, όπου έχουμε. Τι να πάμε στον Ηρακλή. Πάμε, όπου έχει θέματα. Να ανοίξουν τα ραδιόφωνα αλλού μουσική να ακούσουν. Ποιο Ηρακλή να πάμε τώρα. Πάμε σε κανένα Ολυμπιακό ή κανένα. Θα πάμε στον Ολυμπιακό. Άσε με τον Ηρακλή. Βγες από την πόλη σου. Φύγε από αυτό το βρωμολιτό χώρο να πούμε προς τα κάτω. Να κατέβω λίγο Λάρισα. Αυτό το βρωμολιτό χώρο να πούμε. Ένα με τον καταθλιπτικό τον Όλυμπο. Ωραίο ο Ελευθερό. Ωραίο είναι ο Όλυμπο, ρε φίλε. Γιατί είναι καταθλιπτικό. Γιατί ωραίο είναι ο Όλυμπο. Άμα σε τεμπέλει, τραβά ορειβασία πάνω. Τσίπουρα, φασολάδε. Μη πρωί ρεκοσαντίνε, μη βρε αγόρι μου τα μάξι τώρα. Τι ωραίο έχει ο Όλυμπο δηλαδή. Ο Όλυμπο έχει φύση, έχει φύση. Καθαρό αέρα, δάσο. Θέα. Θέα έχει. Τι θέα έχει. Πάνε εκεί πάνω, πάρε φόρτο σε ένα. Και άραξε δύο μέρε. Τρει, μην βγαίνει. Να είσαι τεμπελόσκυλο, να μην δουλεύει. Ισοδηματία. Ισοδηματία. Να έχω καμιά δεκακίνητα. Να δουλεύουν. Να πάω στον Όλυμπο. Μια χαρά. Τι να χαρώ στον Όλυμπο. Τι φύση είναι, φίλε. Δεν είσαι φυσιολάτρη. Τι να με. Καθαρό αέρα. Δεν θε να πνέει τα μαζούτ εδώ πέρα, τα λεωφορεία από το 12 από πίσω. Τι θε να πνέει. Καθαρό αέρα. Φυσικά, οξυγόνο. Το μυαλό σου θα αρχίσει να στροφάει διαφορετικά. Τι οξυγόνο, όταν σου ανεβαίνει ψηλά, ναι. Οξυγόνο μειώνεται το. Εντάξει, δεν ανέβουμε πάνω στην κορυφή, ρε Κωνσταντίνε. Θα ανέβουμε σε ένα λογικό. Εσύ είσαι κοντό και εγώ. Ναι. Έχουμε πολύ οξυγόνο κάτω. Ναι. Ψηλό όσο ανεβαίνει τα πατώματα, ναι. Τι μυαλό έχει ο ψηλό. Πού πάει διακοπέ? Στην Εύβοια πα διακοπέ. Και εκεί έχει βουνό. Πήγαινα στην Εύβοια. Και εκεί για οξυγόνο. Πήγαινα στη θάλασσα. Α, στη θάλασσα πήγαινε. Τι να το κάνω το βουνό, ρε. Φύγει από τον Ηρακλή τώρα. Όχι, όχι, θέλω να σταματήσουμε λίγο στο Ηρακλή. Ανακοινώνεται σήμερα ο Ελευθερόπουλο. Καθυστερημένο. Δεν σ' αρέσει ο Ελευθερόπουλος. Θέλω να σα δούμε στο Ηράκλειο. Ναι. Γιατί χθε είχαμε εδώ και ο Βοσνιάδη. Τον έβρε ο Γιώργος Μπούλης. Ναι. Είπε πράγματα. Ο Ελευθερόπουλος. Ναι. Ο Ελευθερόπουλος είναι να πάει να βρει τον Άντζα στο χωριό. Ποιον? Και να ψάξει να βρει καμιά γκόμενα εκεί. Τον ποιον να βρει? Τον Άντζα να ψάξει. Τον Άντζα στο χωριό. Για τέτοια είναι. Ναι. Είναι για να τον πάρει ο Παπακαλιάτης. Ναι, να ναι. Κάνει τον κομπάρσο. Σε καμιά καρκιοφιλιά καραμπέτη να τη μαλώνει ποιο θα την κάνει έρωτα και τέτοια. Άσε τώρα τον Ελευθερόπουλο για μπάλα, δεν είναι ο Ελευθερόπουλος. Ήταν τερματοφύλακας πολύ καλός. Ναι, ναι. Του λες καλημέρα. Τι θα σε πει καλημέρα. Σε κοιτάει σαν το χαζό με ένα βλέμμα πλανές. Ναι. Δεν είναι για μπάλα για προπονητή ο Ελευθερόπουλο. Θα τον πάρουν στο κυνήγι θύρα 10 ούτω ή άλλω του παίρνουν στο κυνήγι γιατί θέλουν την ομάδα. Έτσι, την αγαπάνε πολύ σαν του Αριανού παλιά. Να την έχουν στην αγκαλιά του φιχτά να πούμε. Ναι. Από την πολλή αγάπη δηλαδή. Να συμμετέχουν ενεργά δηλαδή λε. Κάτσε το πω εγώ με όμορφο για τρόπο. Για πε με όμορφο τρόπο, ναι, γιατί από την πολλή αγάπη οι σουπεράδε παλιά σφίξαν την ομάδα λέει. Από την αγάπη όπω η μάνα να πούμε και το παιδί το έμπνιξε. Ναι, ναι. Έτσι θέλουν να σφίξουν η θύρα 10 τον Ηρακλή. Ναι, γιατί την αγάπη την πολύ. Γιατί χθε ακούστηκε ο Αντωνίου ήταν πρωτοπυλών αλλά αντέδρασε ο κόσμο. Κουμάντο η θύρα 10 κάνει. Ποιο Αντωνίου και Μαντωνίου. Τώρα, όχι, γιατί χθε το μεσημέρι ήταν Αντωνίου σχεδόν κλεισμένο. Δεν καταλαβαίνει τώρα. Ο Κατσαμπή εκεί πέρα είναι εκεί πέρα για να πλένει τα ρούχα εκεί πέρα με του άλλου. Γιατί ρε σε αυτό. Πράγματι σου λέω, άμα πει ο Μπιφτέκη δεν γουστάρω, έχω κλάσει μέντε σου. Άρα ο Μπιφτέκη είναι διοίκηση. Ποιο είναι η Μπιφτέκη, ποιο είναι η διοίκηση. Αυτό εδώ που κάνει με τα μάρμαρα τον πλούσιο να πούμε. Ναι, ο Τόμ. Ο Τόμ. Παπαδόπουλο δεν κάνει, είναι πλούσιο. Είναι πλούσιο. Άσε με καημένα, έβγαλε και ο κόκκινο τον άλλον τον Παοξή. Που με τα στριπτιτζάδικα δεν θέλανε τον Βοσνιάδη, ναι. Λέει γιατί ήταν παοξή. Ναι. Τον άλλο με τα, που είχε το στριπτιτζάδικο και του αγόρευε τα διαρκεία. Ναι, ναι. Ένα μπαράκι με τα μπαράκι, ναι. Τι κολόνε κάνουν. Ναι, αυτέ τι θα βάλω εδώ πέρα, τι κολόνε. Να έρχεται εδώ η Σμαράδα να κάνει με το κασκόλα σε χτυπάει έτσι με τα κούνη και να γυρίζει γύρω-γύρω. Όχι, να μου έρθει με το παπούτσι που. Εγώ λέω ραδιόφωνο είμαστε. Και αλατζά έρχονταν όμω εδώ με το τακούνι και είδε που πήγε. Άρα το τακούνι σαν ανεβάζει. Όχι, το σπορτέκι θα σα ανεβάσει. Τι λέω αυτό. Κοίτα να δει το ηθικό δίδαγμα. Τι το τακούνι, το καλσονάκι, έτσι. Ήρθε η Σμαράδα εδώ με το τζιν, το τριμμένο, το παοξίδικο. Ναι. Βρωμούσε έχει κορδελιό. Τα πέταλα όλη τη γη έχει πάει το τζιν. Βρωμούσε κορδελιό και γράσο. Ναι. Η άλλη ήρθε με το αυτό, πάρτε κάτω στο μενεγάκι. Με το αρματάκι τη κάτω στο μενεγάκι. Όχι, θα κάτσουν τη Σμαράδα, λέει μπαουκ, 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 μπαουκ. Ο μπαουκ, ο μπαουκ, έτσι ο μπαουκ. Ο θηλυκό μήνο εδώ τον έχουμε το πρωί να πούμε. Έλα, τελείωνε, άντε. Άντε. Ο Ελευθερόπουλο. Ο Ελευθερόπουλο του λε καλημέρα. Ο Ελευθερόπουλο, άμα κάνει παρέα με τον Βρίζα. Άμα κάνει παρέα με τον Βρίζα. Ο Ελευθερόπουλο και ο Βρίζα μαζί. Παρέα να κάνουν. Είναι να ξεθάψει τον Αγγελόπουλο να κάνουν βουβό κινηματογράφο. Πλάκα μα κάνει να πούμε. Ποιο Ελευθερόπουλο είναι καθυστερημένοι και οι δύο.
Καλημέρα. Θα πάρει και τον Κλάους να πίνει τα ποτά. Α, τριπλέτα, να βάλουμε και αυτό μαζί. Ναι. Κλάους Ελευθερόπουλος και Βυζήσεις. Θα του πας εκεί για ναι. Ορθοφωνία, πώς λένε αυτούς που ναι. κάνουν. Ναι, ορθοφωνία. Τους... όχι, που κάνουν τους, κάτι που τα παιδιά δεν μπορούν να μιλήσουν. Τώρα άσο, ναι, άσο. Άσο ο Κλάους, ο, Κλάους, ο Βρίζας και ο Ελευθερόπουλος. Μαζί, τριάδα θάνατα. Με τον Κοσμόπουλο, τον Δήμαρχο, μίλησαν 12 χρονών και κάναν χαλβά στο σπίτι. Ποιος Ελευθερόπουλος προπονητής, τρελαθήκατε να πούμε. Ο Ελευθερόπουλος είναι να πάει και να ψάξει να βρει τον Άντζα, να του πει συγγνώμη. Άσε τώρα. Αυτή τριάδα βάζει. Άσε μας καημένε τώρα. Πρωί-πρωί να πούμε τώρα. Ναι. Λοιπόν, ναι. Αντωνίου, γεια σας. Γρηγορίου το έψαξε, καταλήγει Ελευθερόπουλο. Θεωρείς ότι δεν είναι δηλαδή. Όποιος... για να πάμε στα αγωνιστικά, γιατί ωραία μας τα είπε. Καταρχήν πέρα από αυτό με τον Ελευθερόπουλο, τον οποίο εγώ το θεωρώ ένα παιδί υποτονικό. Ναι. Δεν κάνει για προπονητής κτλ. Εντάξει, μεγάλος θερματοφύλακας, μεγάλες παραστάσεις κτλ. Από εκεί και πέρα να πούμε, επειδή τα έχει καλά με τους οργανωμένους, θα πούνε ναι. Μόλις αρχίσουν οι φάπες και τα 0-2, αρχίζουν να καυγίζουν πάλι. Αλλά στον Ηρακλή γιατριά δεν υπάρχει. Τον βάλατε εκεί στο μάτι εσείς οι παοξίδες. Εμείς. Ο άλλος πάλι εμείς οι κακοί. Του βρήσα τη μαμά του κοντό να πούμε. Για όλα, όλα αυτά ο ΠΑΟΚ τελικά. Εγώ όχι, όχι. Α, όχι όλα. Αλλά είναι που είναι στα χάλια του. Ναι. Είναι που δεν έχει κόσμο. Άλλωθι. Ναι. Ψάχνει κάποιο να φταίει. Δεν το γουστάρει κι εσύ. Καλά, ναι, δεν το γουστάρει, δεν με γουστάρει κι αυτό. Είναι λογικό. Ναι, αλλά δεν με γουστάρει, θα σε γουστάρω εγώ. Πάω εγώ τώρα ναι. με τον Μαρανίνη, τον Δημήτρη να μαλώσω. Ναι. Δεν γουστάρει τον άλλον. Ναι. Με δώσει μια μπουνιά, με σκοτώσει. Σε κάτεψε. Κατάλαβε. Αντίο ζωή. Θα σηκωθώ σε τρεις μήνες. Ναι, εντάξει, σωστό. Βέβαια τι. Λοιπόν, κατάλαβες. Οκ, okay, εγώ ανέφερα το ρεπορτάζ για ρεπορτάζ, να είμαστε ναι. σωστοί με τον Ελευθερόπουλο. Δεν έχει γιατριάρι ο Ηρακλής, αυτό ναι, σου λέω. Ναι, δεν ναι. έχει γιατριάρι. Τώρα κάτσε, αν πεις εκεί θα πει, άμα πει ο Μπιφτέκης, ξέρεις κάτι, δεν κουστάρω, θα κάνουν τις κότες όλοι. Σειρά 10 κάνει κουμάντο, όπως έκανε η Σίπερ 3, πώς τη λέγανε. Σίπερ, ναι. Σίπερ. Σίπερ, όχι Σούπερ, ε. Όχι, Σίπερ 3 είναι. Ναι, αλλά τώρα σύνδεσμος, η Σούπερ 3 είδες τι καλά. Σύνδεσμος ναι. υπερασπιστών. Α, καινούριο είναι αυτό. Και από την καλημέρα μου το Σκόρδα. Ναι, δεν σ' ακούει, Στρασβούργο περνάνε. Μ' ακούει μια χαρά. Γαλλία είναι. Στην Άντι είναι. Κομμάτι του Απέλ, κομμάτι του Απέλ. Α, στο παραμύθι τώρα που δεν θες το ΣΥΡΙΖΑ Πασόκο. Άντε κολλητέ του Βενιζέλου που πήρατε τον Άρη εκεί τα Πασόκια εκεί και τον διαλύσατε. Άντε μπράβο, πάμε παρακάτω. Πολλά τα μάτς και πολλές συναυλίες αυτόν τον μήνα για να πιάσουμε λίγο και τα πολιτιστικά, Κωνσταντίνε. Έχουμε Μελίνα Σλανίδου, ξεκίνησε τις εμφανίσεις στο Βεργίνα Θέατρο του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης. Συστάσεις βεβαίως δεν χρειάζονται. Λατρεμένη φωνή, τρομερή σκηνική παρουσία. Η Μελίνα ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη έχοντας αποσκευές της όλες οι μεγάλες της επιτυχίες και το νέο δίσκο ξημερώνει Κυριακή με τραγούδια του φίλου σου, του Μίμη, του Πλέσα. Θα βρίσκεται στο Θέατρο Βεργίνα για άλλες δύο παραστάσεις από αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο. Και όσοι ενδιαφέρεστε θα βρείτε στο Ridge's Casino, στα Public και στο Ticket Service στα εισιτήρια. Θα είναι πραγματικά μια ξεχωριστή εμπειρία. Λοιπόν, στα εκτός πόλης, μια που είπες να φύγουμε και... Α, στον Ηρακλή, Ολυμπιακή, σακούνα εξίδες, σακούν παραδειγματικές, σακούν τώρα με τον Ηρακλή. Θα πάμε. Τελειωμένη ιστορία είναι ο Ηρακλής. Καλά, εγώ δεν λέω ότι είναι. Εγώ λέω. Εσύ τον καθάρισε ο Ηρακλής. Εσύ τον καθάρισε. Σαν πάω, εγώ δεν τον καθάρισα. Εγώ πάλι τον καθάρισα. Εγώ τον καθάρισα. Να δει... Βρίσαν τον πρόεδρο τη μαμά. Εσύ στις μάνες που τις βρίζετε στην Τούμπα, τι πρέπει να κάνουν οι άλλοι. Καλά, όλοι βρίζουν. Βρίσαν τη μαμά του πρόεδρου. Μαμά. Έλα. Λοιπόν, στην ΑΕΚ έχουμε προσπάθεια να αλλάξει το κλίμα. Στο χέρι μας να το γυρίσουμε. Βέβαια, έλα, μωρέ, τώρα η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός τώρα θα την πληρώσει ο Φουκαράς ο Ζουνίδης και ο άλλος εκεί ο Μάρτης, ο Ταβερνιάρης. Εκείνος εκεί ο Γκιονάκης στον Αχόρταγο, να πούμε, ο άπλητος. Ναι. Τι δεν φταίνε τώρα αυτοί οι δυο, τι να κάνουν. Πώς δεν φταίνε. Δεν φταίνε, ρε. Πώς δεν φταίνε, Κωνσταντίνε. Δεν φταίνε, ρε τώρα. Πώς δεν φταίνε. Εκεί που φταίει ο Ζουνίδης είναι ότι νόμιζε ότι ήρθε στην Manchester City και 4-4-2 και τους φούλαρε και τους διέλυσε, να πούμε. Διέλυσε το Μάνταλο. Σε χαρβάλωσε δηλαδή. Του ξέσχισε. Πήγαινε με 7.000 τροφές ναι. το Fiat Punto συνέχεια. Έφτασε ο Νοέμβριο, του καθάρισε. Εκεί φταίει ο James Bond. Ναι. Την είδε να πούμε Guardiola. Την είδε Guardiola. Εντάξει, ο άλλος ο Βουκαράς καλά δουλεύει στον Ολυμπιακό. Δουλεύει, αλλά οι επιλογές του εμένα δεν μου άρεσαν. Ναι, το ότι διαλέξαν παίκτες άσφαιρους. Είχε τον Ασαριφά και πήρε τον Χασάρε, φίλε. Επιλογή, ναι. Δικιά του επιλογή. Έτσι, μια γυναίκα που θέλει να κάνει παιδί. Ναι. Παίρνει τον έναν αλκοολικό. Να κάνει παιδί, αντί να βγάλει σπέρμα, βγάζει Johnny Walker. Johnny Walker, ακριβώς. Τον Walker. Χωρίζει να πούμε, ναι. πάρει τον άλλον, ο άλλος είναι τζογαδόρος, αντί να την κάνει σεξ, είναι έρημα στο καζίνο, έρχεται την άλλη μέρα, φεύγει αυτή η σειρά. Τζόνι από σβέρκο. Σ' είχε ένα φίλογο, τελειώνω. Ναι, με αυτό, ναι, με αυτό, με αυτό. Λέει, με σταμάτησε λέει η γυναίκα του, με σταμάτησε λέει χρόνια τώρα τα πιτσιρικάδες. Ναι. Με σταμάτησε λέει από τη δουλειά, λέει ο Γιώργος. Ναι. Ναι, για να κάνουμε παιδί. Ναι. Και τι έγινε. Τι έκανε. Ψάξε βρες τον Γιώργο στο σπίτι. Έφευγε ο Γιώργος και καθόταν. Ο Γιώργος που να κάτσε. Ο Γιώργος είναι πονηρός. Καθόταν η άλλη να μυρίσει τον κρίνο. Ναι. Λέω πάρ' τηλέφωνο την Παναγιά, λέω να σε πει πως το κόλπο που μύρισε ο τον Γιώργος κρίνο. Ήταν στα καζίνο. Ο Γιώργος στα καζίνο. Στα ουίσκι, στα αυτά και τα λοιπά. Ναι. Κατάλαβες. Δηλαδή το πρόβλημα και καλά. Και μετά τη λέει. Εγώ παιδιά δεν θέλω. Στα 40 της τη λέει. Εγώ παιδιά δεν θέλω. Και του λέει καλά ρε λακαμά. Στα 40 που με λες ότι δεν θες παιδιά. Δεν μπορούσες να με το πεις. Παίξε 7 χρόνια νωρίτερα. Ωραίος ο Γιώργος.
Γιώργος. Ωραίος το Γιώργο, το Γιώργο. Άργησε λοιπόν η κυρά του, καταλάβει. Αν αργήσατε κι εσείς για να πάτε σπίτι σας και ξεκίνησε το ντέρμπι, κάντε πανεκκίνηση και δείτε το από την αρχή. Εάν ξεχαστήκατε και χάσατε το νέο επεισόδιο από τη σειρά σας, κάντε catch up σε επεισόδια έως και 7 μέρες από την ημέρα της αρχικής προβολής. Όλα αυτά μόνο με τη WitVision φυσικά, απολαμβάνοντας το 4K Ultra High Definition, περιεχόμενο από το Netflix και άλλες εφαρμογές. Αυτή είναι η νέα σου τηλεόραση και έχει μόνο ένα όνομα, λέγεται WitVision. Rap and cool show! Πολλά τα μάτς, αλλά και συναυλίες αυτό το μήνα, για να πιάσουμε λίγο και τα πολιτιστικά. Η Μελίνα Σλανίδου ξεκίνησε εμφανίσεις βέβαια στο Βεργίνα Θέατρο, στο Ρίζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης. Συστάσεις δεν χρειάζονται, λατρεμένη φωνή. Η Μελίνα είναι εδώ, έχοντας αποσκευές της λοιπόν τις μεγάλες επιτυχίες της, αλλά και το νέο της δίσκο «Ξημερώνει Κυριακή» με τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Θα βρίσκεται στο Θέατρο Βεργίνα για άλλες δύο παραστάσεις, αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο. Και όσοι ενδιαφέρεστε, θα τα βρείτε τα εισιτήρια στο Ρίζεσι Καζίνο, στα Public και στο ticketservices.gr. Θα είναι μια πραγματικά ωραία εμπειρία να πάτε να ξεδώσετε, φίλες και φίλοι. Μπήκαμε δεύτερη ώρα, ανοίγουμε και γραμμές. Τα 90 είναι δικά σας. Πιάσαμε λίγο τον Άρη. Για όλα τους Βόξιδες. Ναι. Από τι μπορεί να χάσουν το πρωτάθλημα? Από τον κακό ΠΑΟΚ. Όχι. Τι. Καμιά μπουκα. Ναι, ο κακός ΠΑΟΚ συνολικά. Συνολικά. Συνολικά, ναι, ναι. Συνολικά. Να κάνει κάτι κακό ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμό. Ναι. Ποιο παίχει, αν ήσουν αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Αν βγουν τώρα οι Ολυμπιακοί. Είμαι εγώ Ολυμπιακός. Ναι. Να πάρω ένα παίχτη τον ΠΑΟΚ σου, τον Μαωρίσιο θα πιέσω. Ναι. Και να μην έχω δικαίωμα να πάρω άλλο παίχτη στο Γενάρη. Είναι ο παίχτης ο οποίος με απομονώνει και μου λέει θα παίξει μόνο δεξιά-αριστερά. Κέντρο ξέχνατο. Ο Μαωρίσιο. Ο Μαωρίσιο, ναι. Τι λέρε, φίλε. Ποιος άλλος έχει κάθε το παιχνίδι. Κάθε παιχνίδι. Ναι. Ποιος. Εγώ θα έπαιρνα τον Μπρίγιοβιτς. Τον Μπρίγιοβιτς. Σε κλουβί, δεμένο. Ναι, δεμένο. Και δεν παίρνει πρωτάθλημα. Δεν παίρνω λες πρωτάθλημα. Με τίποτα. Εγώ λέω έχω τον Άκουμ μπροστά και θα κάνει παπάδες. Τον Άκουμ. Τον... Ναι. Από πού το ξέδευσε, από ποια κινητήρια. Τη Άρσεναλ. Τη Άρσεναλ τα κινητήρια. Μια χαρά. Το καθαρό ήμουν. Δεν λιώνουν εκεί οι νεκροί να πούμε. Τίποτα δεν παθαίνουν. Θυμηθήκα τον Άκουμ τώρα. Ναι. Δεν σ' άρεσε ο Άκουμ. Μ' αρέσει. Δεν θα βάλει δηλαδή γκολ άμα το φορτώνουν από δεξιά και αριστερά. Και τον φορτώνουν. Ναι. Το δεν θα βάλει γκολ δηλαδή. Μάλιστα. Ο οποίος και σε φυσικά προσόντα είναι ανώτερος του Πρίγκοβιτς, έτσι. Τι είναι, λέει. Σε θέμα δύναμης. Ναι. Είναι ταυριά σου. Άμα τους βάλεις δηλαδή στο ρίγκ θα νικήσει. Ο Άκουμ θα νικήσει. Ο Άκουμ. Ναι. Ξέρεις τι ξύλο θα φάει ο Άκουμ. Λες. Oh. Λες τον κάνει ο άλλος ο κοτσίδας θα τον βέσει. Θα τον πιάσει και βαλοκλείδωμα. Ναι. Και θα ακούγονται οι κρότοι κρακ. Κράκ τα κόκαλα. Κράκ. Δεν θα, δε θα σπάνε τα κόκαλα. Μιλάμε για πολύ δυνατό παιδί. Ο Πρίγιοβιτς. Ο Πρίγιοβιτς. Εντάξει, είναι γαϊδούρι, χαίρομαι πολύ. Άσε ο Άκπομπ. Καλό είναι και ο Άκπομπ. Άμα του βάλει στο ρίγκ θα φάει πολύ ξύλο ο Άκπομπ. Πάμε να βάλουμε στο ρίγκ τις γραμμές. Έχουμε και Άρη, έχουμε και Ηρακλή με Ελευθερόπουλο. Άσε τον Ηρακλή. Έχουμε και Ολυμπιακό. Γιατί άσε τον Ηρακλή. Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό. Ναι, Ολυμπιακό πάει για Μήτρογλου, λέει του Γενάρη. Για να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση. Κατάλαβε τώρα που πήγε στην Κομωτινή σε ένα μπαρ κατά 20 λεπτά απ' έξω. Δεν είπε κουβέντα και έφυγε. Έξω. Μπαίνει μέσα. Γεια σα, γεια σα. 5 λεπτά που θα κάτσει, κάθε άδειο τον πάνε. Ναι. Και μετά από 20 λεπτά έδωσε παραγγελία. Άντε ρε φύγε από εδώ πέρα τώρα. Εντάξει, φίλε, το ρεπορτάζ. Να πούμε για τον Ολυμπιακό ότι βγάλαν θέμα Μήτρογλου σήμερα για να ηρεμήσει το λιμάνι. Τι να κάνουν, κάτι πρέπει να πούν για αυτό. Δεν πουλάει. Καλά, παπά. Ναι. Καλά, παπά. Αυτά τα με αδίκησανε και αυτές τις ιστορίες εδώ πέρα τα οποία έχουμε κάνει διατριβή στα πανεπιστήμια με τον Μπούζα ναι. Δεν περνάνε στον κόσμο του Ολυμπιακού από την πάρτι σου. Γατάκια, γατάκια. Αυτά εμείς όταν τα κάναμε εσείς δεν είναι δεκαετία 70-80. Εδώ πάω και ήταν 30 βαθμούς πίσω από τον πρώτο και λέγαμε μας έκλειψε ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Γατάκια. Και το πιστεύαν οι παοξίδες στο κορδελιό. Τους κλέψαν το πρωτάθλημα Ολυμπιακό. Πάμε καλημέρα στον κόσμο, έλα φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον κύριο Νικόλαο. Θα, τον μπορείς, τουρίστα. Το αμάξι, το αμάξι σου έφτιαξε τώρα την Κυριακή θα έρθεις. Ναι, μια χαρά είναι. Εντάξει, έφτιαξε. Ναι. Ακούστε με λίγο. Μάλιστα ναι, κύριε μου. Μάλιστα κύριε τουρίστα. Ή δεν έχουμε καταλάβει, ή τη ΣΑΕΚ εννοώ, ή δεν έχουμε επίγνωση της κατάστασης την οποία έχει επέλθει η ομάδα, ναι, ναι. Η δέκατη αγωνιστική, ή τρώμε το παπά και... Συνειβαζόμαστε με δεύτερη θέση και κύπελο. Ποια δεύτερη? Και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να σημαίνει. Ποια δεύτερη είναι, Νικόλα? Ο Άρης από πίσω είναι. Μαζί με τον Άρη. Τέταρτο πέμπτος είσαι. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συμβαίνει. Α. Εντάξει. Ναι. Όσο για τους παοξίδες. Μάλιστα. Εμένα δεν μπορείτε να με χαρακτηρίσετε πετρούνια για κυβίστηση. Και θα σας πω, θα σας εξηγήσω τον λόγο. Πρόσεξε, θα πει γιατί θέλω... έχω το σποτάκι με το μάνταλο. Σε έχω, πρόσεξε. Ναι, είμαι, ναι. Ναι, λίγο. Το ναι. Θέλω κάποιες φορές να είμαι αντικειμενικός και να βλέπω τα πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία. Ο μάνταλος είναι δεν σαν σημαίνει... τον χώρο. Ένα μήνα πριν πεθάνει ο χώρο. Πάρε... Συγγνώμη λίγο, δεν σημαίνει ότι παρεκκλίνω το θέσεών μου. Ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος, όχι γιατί είναι καλύτερος. Ναι.
Τι είναι χειρότερο. Είναι πιο τυχερό και έχει κάποιε καλύτερε μονάδε. Δεν μπορεί να σε πρωτάθλημα να είναι όλο τυχερό. Τυχερό 10 μάζα είναι Νικόλα. Τώρα άμα δεν σοβαρέψουμε. Δεν γίνεται ρε φίλε. 10 μάζα είναι μόνο τυχερό. Είσαι τυχερό. Τι να κάνουμε τώρα. Ποιος, με ποιον ήμουν με σένα. Στα 5 παιχνίδια είσαι τυχερό. Όχι, δεν ήμουν σε 5, σε 2-3 ήμουνα. Με τον Ολυμπιακό ήμουνα σε ένα τυχερό και στα άλλα ήταν ρώσχη ρουλέτα. Έκατσε μπίλια σε μένα. Είσαι πρώτο. Ναι. Επειδή έχουν ικανότητα κάποιοι ποδοσφαιριστές σου. Ατομικά, σωστό αυτό είναι. Πλήρωσε ο πρόεδρος εμένα. Του πρόεδρου είναι η ομάδα, το είπαμε. Πλήρωσε ο πρόεδρος. Του πρόεδρου είναι η ομάδα. Ο πρόεδρος. Ναι. Πάντως από τη δεύτερη θέση. Γιατί θα κάνετε 2-3 σίτες. Α, θα κάνουμε 2-3 σίτες. Τώρα, κάνουμε, τώρα με τη Λιβαδιά και με τη Λάρισα πάνε τα δύσκολα. Έχετε και τις αυτοκτονίες εσείς γενικά. Α, να, αυτά ελπίζουν τώρα. Αυτά ελπίζουν. Μπορεί να γίνουν και εκλογές. Θα πετάξουν κανένα χαρτί. Τάσεις αυτοκτονίες. Σε αυτό ελπίζουν μόνο. Ναι. Πάντως, ο Ατρόμητος έχει 7 πονταλάκια μπροστά του είσαι, μπροστά σου είναι, να ξέρεις. Ακού 20... να δεις, ναι. Είσαι μάγκα, σου βγάζω το καπέλο, γιατί αν ήμουν εγώ ισχυρός, ναι. Θα έδινα και εγώ 4 παίκτες Ξάφη, 4 παίκτες. Αν δεν έχεις όμως, να έχεις. Εσύ δίνεις τον Κισαμικό στη Β' Εθνική, γιατί είναι λιμά αυτούς που, αυτοί που έχεις. Εκεί είσαι μάγκας. Ναι. Μάγκας είμαι, μάγκας. Εάν ο κύριος Μελισανίδης δεν θέλει να κυνηγήσει πρωτάθλημα. Και έχει κάποιες άλλες βλέψεις και όνειρα για την ΑΕΤ. Το γήπεδο τώρα. Να το πει. Γήπεδο, high definition, τώρα θα βλέπεις και εικόνα να, καλή, κρυστάλλινη. Ναι, τα βίντεο. Αυτή τη στιγμή βιάζεται η ψυχούλα του κάθε ΑΕΤΣΥ. Και αυτό έχει έναν ηθικό αυτουργό. Ο οποίος οφείλει να δώσει εξηγήσεις στο λαό της ΑΕΤ. Γιατί πήγε μείον 3 η ΑΕΤ και στο ημίχρονο του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Οι κάβροι κάναν αυτό που κάναν. Περιμένω εγώ κύριε Λισάνδρου, περιμένω κύριε Δημάτο, απαντήστε μου. Πού είναι αυτή η ψήφια. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα τουρίστα μου, καλημέρα. Σε περιμένω την Κυριακή στη Μαρμίτα. Τουρίστα είναι ο έξι. Ναι, Μαρμίτα, όλα είναι Μαρμίτα. Ναι. Καλημέρα, επόμενος φίλος. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Να ρωτήσω λίγο κάτι, υπάρχει περίπτωση να φύγει δηλαδή ο Γουάρντα τον ΠΑΟΚ. Όχι. Ναι. Άμεσα όχι. Ναι. Το καλοκαίρι μπορεί να εξαταστεί το θέμα. Να δούμε τι θα γίνει στο καλοκαίρι. Δεν το λέω καθαρά μόνο για ποδοσφαιρικούς λόγους. Ναι. Γιατί το λες, για ψυχολογικούς λόγους. Βρίσκει τα σκορ γι' αυτό. Τι έγινε, βρίσκει τα σκορ. Εντάξει, ναι. Μπορεί να τον πάρουμε εμείς εδώ στο Μετρόπο στο τίμ του στοιχήματος. Έβλεπα Νόβα στο Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ναι. Και πριν το παιχνίδι λέει πρώτο γκολ ο ΠΑΟΚ, δεύτερο γκολ ο Ατρόμητος. Τι ομάδα είναι ο φίλος, ωραία. Άρης. Είστε Άρης. Τι ομάδα είμαι. Μάλιστα. Άρης είμαι, ναι. Να τον πάρουμε βοηθό του Μυροφορίδη που είχατε στον Άρη πέρσι. Δεν ξέρω, φίλε μου, πάτε εγώ, στο σπίτι σου άμα θέλεις. Βοηθό Μυροφορίδη έγινε. Βοηθός Μυροφορίδη. Πάντως αυτό το στίγμα. Αυτό που λες, ζωριστικές. Ορίστε. Ζωριστικές. Για ποιο πράγμα. Δεν ξέρω, εγώ έβγαλες αμέσως να πούμε τέτοιο, ταλκά για αυτό. Όχι, απλά λέει στο κρεμασμένο δεν μιλάει για σκηνή, αυτό δεν σε πει. Ναι, στο σπίτι του κρεμασμένου λέει δεν μιλάμε για σκηνή. Το Μάιο όταν θα ακούσει τους παοξίδες να κορνάρουνε και να φωνάζουνε, πάρε από το φαρμακείο τα σπίδες. Βρε, άντε φύγει από εδώ, κάνει έρωτα με κανένα ναύτη τώρα μας πει σου μεροκάματο, σούπερ όσκυλο να πούμε. Έλα τώρα, πάλι καλά από σούπερ 3 έχει το Γιώργο και το φίλο μου που είναι Τζιμάνι και από σούπεροποιηθήκατε από όλους τους λεχρήτες του Πασόκ εκεί που φόρτωσε ο Σκόρδας. Άιντε στη τρύπα σου να πούμε. Καλημέρα. Έλα. Πάνθραξ. Λοιπόν, Κώστα, σε παρακαλώ, θέλω 2-3 λεπτά να μιλήσω. Μην μιλάς επάνω μου και μετά άμα θέλεις σχολίασαι. Σε κίνα. Λοιπόν, εγώ βγαίνω σε εσάς τους δύο και πουθενά αλλού. Λοιπόν, για τον Ελευθερόπουλο που λέτε και το λέω και στο Μάνο το φίλο μου με ξέρει. Λοιπόν, καταρχήν είμαι ο παδός της ομάδας η οποία δεν υπάρχει στο χάρτη. Και τελευταία χρονιά που έπεσε πριν 3 χρόνια, αν και πεσμένη, κέρδισε 2-1 τον ΠΑΟΚ με ανατροπή. Καλά αυτό. Πάει αυτό. Έχει πολύ καλό αυτό. Μην μιλάς. Λοιπόν, προχωράω για τον ΠΑΟΚ. Τώρα με ενδιαφέρουν ομάδες Θεσσαλονίκης. Χάρηκα για τον Άρη εχθές που κέρδισε. Σώθηκε. Μην τυχόν και πάρτε τον Ελευθερόπουλο. Αυτός είναι να πάει για μόδα. Για καλυσία, για τέτοια πράγματα. Για καφουλάρι είναι βρε, για μπάλα είναι τώρα προπονητής. Επειδή τα καλά με τους οπαδούς του Ηρακλή τώρα. Τον πιάσα τον Κατσαμπή και τον είπαν όχι ρε αυτό θέλουμε. Ναι, τον Αντωνίου πήρε πόδι.
Ναι. Τον Ελευθερόπουλο. Με τον Ελευθερόπουλο θα γίνεται σαν τον Άρη. Τέσσερα χρόνια και δεν θα μπορείτε να βγείτε στην Αλβεθνική. Ο Πάνταρ στον Νίκη. Τον έφαγε η Σιμάπα τον Ελευθερόπουλο. Καθυστερημένο φωτοσυρικά. Γιατί εμένα με πούλησε και πήγε στη Βέρεια. Α, έχει και εσύ προηγούμενα. Σωστά. Σωστά. Ναι. Αλλά και δεν ήμουν και ευχαριστημένο για τη δουλειά του να σε πω. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Ναι. Όσο για τον ΠΑΟΚ, μπορώ να πω και κάτι για τον ΠΑΟΚ. Όταν αποκλείσει, όταν έχασε προχθές που από τη Βίτη, ναι, ναι. Ήμουνα στο Προποτσίδικο και τους λέω τους ΠΑΟΚΣΙΡΙΣ τους φίλους μου. Τώρα σας βάζω στοίχημα 100% ότι ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής. Είσαι ωραίος, φύγε. Ωραίος. Για μένα αποκλείστηκε. Ωραίος ο Πάνθραξ, ωραίος. Αυτοί οι αούγκανοι βρίζαν όμως. Ναι. Αλλά δεν ξέρουν τα χαϊβάνια ότι αν αποκλείσαι το πρωτάθλημα. Τελείωσε, το πήρε το πρωτάθλημα. Γιατί είσαι του λέω στεναχωρεμένος έναν αούγκανο εκεί. Μου λέει, αμάνω. Ή τα πονάρε φίλε, από όπου κι αν είναι. Μου γκρίζει αυτός, λέω επικίνδυνος είναι. Πάσουν αυτό, μην το πεις. Φωνάζει τώρα αυτός. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Μάλιστα, ζεις. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα, κουλ. Καλό ο Νικόλα, καλό ο Μπαλίκαρο. Πατριάρχη σήμερα, 8 η ώρα. Σωστά, γιατί θα το σχολίαζα. 8 η ώρα, Φραγκφούρτη, ΠΑΟΚ. Α, ναι, βέβαια. Θα πιάσουμε στο καφενείο, θέση να δούμε τον ΠΑΟΚ. Χίλια ΠΑΟΚια θα έχει εκεί. Στο Βόλι, στο Βόλι. Πού? Στην Γερμανία. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Σιγά, μη. Όσο για τους φίλους μου τους αρχίζει τους Ολυμπιακούς, εδώ είμαι στη Πόντι. Λέμε όβγα σου και πετύχει κατάλληλα. Πες το στα ελληνικά, δεν καταλαβαίνουμε τι λέει, φίλε. Ποντιακά είναι. Ναι, λέει η κότα κάνει το αυγό. Και μετά το κοκορεύει, το τσιρίζει παντού. Αυτοί βγήκαν από την αρχή. Πρωτού κάνω το αυγό. Και εσύ, ρε φίλε, 100 χρόνια δυο αυγά γέννησε εκεί πέρα. Σταμάτα. Τώρα θα γεννήσει το τρίτο. Δεν πειράζει. Δε, το εντάξει, μην το κάνουμε τώρα το αυγό σου. Ναι, αλλά θα είναι μπαμπάτσικο το τρίτο, φίλε μου. Με κόντρα διαιτησία. Θα έχω παράσιμο. Τα πάμε. Θα δούμε. Σωστά. Και δεν παίζει και μπάλα. Τι μπάλα να παίξει με αυτόν τον προπονητή. Θε και μπάλα. Αν δεν σ' αρέσει, πε τον πρόεδρο, ευχαριστώ εκεί πέρα. Α τον προπονητή τώρα. Τι με τον Τζαουσέσκο εκεί πέρα έτρωγε τα αυγά, τα μάτια, τα δίκροκα εκεί πέρα. Άστα να κοιτάξω. Στο τελικό τι έκανα το Χιμένεθ που τον έβαλε προπονητάρα. Γιο δεν τον έκανα. Φυσικά. Ναι, σωστό, σωστό Νικόλα. Ναι, τον Μπάουκ τον αγάπησα εγώ στο τελικό. Το ξέρω, μα το είδα στα μάτια σου. Τι μ' άρεσε, εκεί έβγαλα καπέλο. Και βλέπω και να μεγαλώνει και άλλο διαφορά. Αυτό είσαι, φύγε. Τα λέμε, Νικόλα. Όπως έλεγα, Νικόλα, φουγάζω το καπέλο. Σου βγάζω το καπέλο. Φουγάζω το καπέλο. Μα φαινόταν ότι γούσαρες εκείνη τη μέρα, εκείνη το βράδυ τον ΠΑΟΚ. Εγώ το έβλεπα στο βλέμμα. Στο 0-0 δεν σηκώθηκα πάνω και σας είπα τι φοβάστε. Ναι. Το είπες. Όλοι σήμερα βλέπουμε Πατριάρχη και Αλέξανδρο Μπούτο, λέει παιχταράς. Μπούτο. Ρώτα λέει τον Κασογιάννο ποιου μήνε το πιάνει το αντικειμενικό του. Όταν η ΑΕΚ κάνει μπουλκουμέδε, το πιάνει το αντικειμενικό. Όταν κερδίζει είναι και αυτό πάνω στο άλογο. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα κουμπαράκια. Κουμπαράκια. Από Σαμοθράκη. Εδώ γάτε, κότε, σκυλιά, ράφια. Γατιά. Δηλαδή σκότα να κάνει έρωτα με λαγό. Έχω δει πολλά, έλα και εσύ. Είπαμε να κεράσουμε εδώ πέρα καφεδάκια. Νόμιζα να κάνει και εσύ τέτοια. Κατσικάκια. Θα έρθω Σαββατοκύριακο. Τώρα θα πα. Ναι. Σαμοθράκη. Έχω κάτι δουλειέ. Μην πιάσει την κουβέντα εκεί, καραφλή, μην πιάσει την κουβέντα. Ναι. Πάμε γρήγορα τρία θέματα. Ξέρετε ότι είστε η παρέα μου η καθημερινή, το ράπ τον ακούω πολλά χρόνια και σε ένα κούλι, είστε το αχολητικό μας, ξέρετε πολύ μπάλα, πάμε γρήγορα να κάνουμε όμως και μια κριτική, επειδή γουστάρει ο Κώστας κριτική. Βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, πάμε για Μαρμίτα πρώτο, Κώστα. Ναι. Σε παρακολουθώ χρόνια. Μακουκούλα, τρέγια και ιστορία δεν θα ξαναρθούν, τα ξέρουμε, τελειώνει εκεί πέρα. Αλλά δεν γουστάρω αυτό που γίνεται, ναι. Γιατί εμείς βλέπουμε Μαρμίτα για την καζούρα, ακόμα και όταν χάνει ο ΠΑΟΚ, για την καζούρα, για το χουλιαμά που γίνεται. Δεν γουστάρω που ασλαμάς και καναδιό ακόμα εκεί πέρα. Όταν ο Πάο κάνει καλά και χάνουν ομάδες, δεν έρχονται. Δεν το γουστάρω αυτό. Κοίτα το. Φλόρι. Δεν έρχονται. Όχι, φάουλ. Θα πάω στο φεστιβάλ κινηματογράφου. Ναι. Ο Καστοριανός χάλασε τα μάξι του. Ο Καστοριανός είναι καλό παλικάρι και είναι ντόπιος και φοράει παντελόνια. Τον ξέρω τον Νικόλα. Θα έρθει την Κυριακή. Θα έρθει. Μπράβο. Είναι ωραίος. Πιστεύω ότι έτυχε. Δεν θέλω να πάρει τα βήματα του Ασλαμά. Του Ασλαμά, ναι. Πάει αυτό. Μαρμίτα τέλος. Πάμε. Στην κριτική που κάνει πάνω στον Λουτσέσκου Κώστα. Είσαι ωραίος, ξέρεις μπάλα, συμφωνώ στα σημεία, δεν είναι προπονηταράς και εγώ 30 χρόνια από εδώ. Καλός προπονητής είμαι. Καλός προπονητής. Αλλά αυτό τώρα το κάνω Βαϊσβάιλερ και τα ρεκόρ, άστα, του Σαβίδη τα ρεκόρ. Εντάξει, αυτή η ατάκα όμως με το Σαβίδη και ομάδα του Προέδρου Κώστα που διαφωνώ. Και ο Μπάγεβιτς ήταν προπονητάρα, αλλά ο Κόκαλης έφερνε τον Καρεμπέ, τον Τζιοβάνι, τον Ριβάλτο, ο πρώτος πάντα θα φέρνει παίχτες. Ο Μπάγεβιτς φίλε δεν δούλεψε ποτέ σε ομάδα με χαμηλό budget πλην του Άρη.
Μπράβο. Και δεν δούλεψε σε ομάδα που να έχει αντίθετη διαιτησία. Είχε και τα κοράκια μαζί του. Μεγάλη προπονητάρα στην Ελλάδα, ρε Κώστα. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Πριν τον Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ ήταν και ο Στέφενς, ήταν και άλλοι. Κανένα δεν έκανε αυτά που κάνει ο Λουτσέσκου. Ένα συμπληρώνει τον άλλο Κώστα. Τον Ιβάν είχε και τον Ιβάν είχε και ο Στέφενς. Και λοιπόν, ποιο άλλο, ο Τούντορ, τον Ιβάν δεν είχανε. Δεν κάνω ότι κάνω. Τα κοράκια σφυρίζαν άλλου. Εντάξει, λοιπόν πάμε πάλι και σφυρίζουν άλλου. Πάλι σφυρίζουν άλλου. Κουλ, ναι. Πάμε και στο τρίτο για να μην σα κουράζω. Ναι. Το έχω πει και στον κόκκινο πολλέ φορέ. Δεν έχει γίνει κάτι. Τι στήλε που ανεβάζετε από το Κύριακο για στοιχήματα και τέτοια, γιατί τι παρακολουθώ χρονιά και ναι. Έχω εσεί τη Κακουμίρα και ο Κουλ για αυτά. Ναι. Μην τα ανεβάζετε, σα παρακαλώ, Σαββάτο μεσημέρι. Ξυπνάμε Σαββάτο πρωί, πίνουμε καφεδάκι και θέλουμε να βρούμε τι φωτογραφίε. Άκου να σου πω λίγο κάτι όμω. Ναι. 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 Πρέπει να πουληθεί η εφημερίδα. Δηλαδή, άμα τα ανεβάσουμε δηλαδή, 8 η ώρα. Στα Μοθράκη, ρε, ναι. Κουλ και στι Λίμνο και σε αυτέ από εδώ και από εκεί τι θα κάνουμε. Δηλαδή, άμα είναι, μην τα ανεβάζετε. Εφημερίδα δεν πάει σε Σαμοθράκη, σου λέει. Εφημερίδα δεν πάει σε Σαμοθράκη. Συγγνώμη. Στη Σαμοθράκη, ναι. Θεσσαλονικιώτικες εφημερίδες πάνε. Πάνε, έρχονται την άλλη μέρα με το καράβι, οπότε δεν έχει υποφόρεκο. Με την καράβι. Άλλη μέρα, μάλιστα. Θα το δούμε, αλλά στο ξαναλέω, είναι λίγο δύσκολο αυτό που ζητάς. Φυσικά το λέω, ναι, ναι. Αφού τα ανεβάζετε που τα ανεβάζετε στο site. Ναι. Ανεβάζετε θα ανέβουν μια συγκεκριμένη ώρα, γιατί πρέπει να πουληθεί και εφημερίδα. Δηλαδή, εμείς γράφουμε αρχικά για την εφημερίδα, δεν γράφουμε για το site. Έτσι. Εμείς γράφετε στο site τότε, ρε Κουλ. Ναι, όχι. Αυτά που γράφουμε είναι για την εφημερίδα. Γράφετε, αφού γίνουν τα παιχνίδια. Όχι, πριν τα γράφουμε εμείς. Τι πριν. Πριν, την Παρασκευή τα γράφουμε. Ξεκινάει 3 η ώρα και στο site ανεβαίνει 3 παρά 10. Αυτό, ναι, οκ. Μόνο στο live, όσο είσαι για το ίντερνετ. Καταλαβαίνω ότι είσαι αδικό εσένα, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καταλαβαίνω τον αδικό τον φίλο από τη Σαμοθράκη, αλλά δεν γίνεται και αλλιώς και για εμάς. Έτσι δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι. Πρέπει να πουλήσει η εφημερίδα. Ναι. Και μετά θα πάει στο site. Okay. Σκουλίκι με σαλιγκάρι κάνουν έρωτα στη Σαμοθράκη. Βρε, ό,τι θες κάνουν. Στη Θάσο ακόμα χειρότερα. Τι κάνω, και στη Θάσο. Στη Θάσο, παραβατική συμπεριφορά. Από τη Σαμοθράκη περισσότερο. Όχι, η Σαμοθράκη είναι. Αυτό, εννοώ ένα ρε. Champions League. Λιμπερταδόρες, ναι. Πάμε. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Έλα, φίλε. Τι ωραία φίλε. Ναι, ναι. Είμαι αυτός που σε πήρα τηλέφωνο πριν το μάτς με τη Βίντι και σου είπα είναι χαζός ο Βιερίνιο που τραυματίστηκε να μην παίξει και θα αποκλειστεί ο Πόβι, δεν με νοιάζει μόνο το πρωτάθλημα να τώρα. Λοιπόν, αυτό που μου αρέσει πιο πολύ, δεν με νοιάζει αν θα παίξει ο Πάο καλή μπάλα ή αν δεν παίξει καλή μπάλα ή αν είναι τυχερός. Αυτό που μου αρέσει και γουστάρω πάρα πολύ είναι να ακούω όπως τον Καστοριανό να έχουν αυτό το λόγο στα ραδιόφωνα. Περιμένει μήπως γίνουν εκλογές και αλλάξουν τα πράγματα και χάσει ο Πάο το πρωτάθλημα. Περιμένει μήπως κάνει καμιά γέλα, κατάει σε αυτοκτονία. Κοιτάξτε, δεν μπορείς αυτοκτονίας. Να φανταστείς τι μεγάλη άβλα νιώθω. Ναι, ναι, για αυτό το πράγμα εγώ σε νιώθω. Που ζω, για αυτό που ζω. Ναι. Μη σώσει και παίξει ποτέ καλή μπάλα ο Πάο, μόνο να παίρνει τα πρωταθλήματα. Μάλιστα. Τα είπε όλο ο φίλος. Να σε καλά, αδερφούλη. Προλαβαίνουμε άλλο ένα φίλο. Θα πάρουμε. Η πρώτη μου μαρμίτα ήταν μετά την ήττα με ΠΑΟΚ, λέει ο Καστοριανός. Εάν έμενα Θεσσαλονίκη, θα ήμουν όλη μέρα στο Μετρόπολης και στη μαρμίτα. Λέει ο Καστοριανός, ο οποίος έχει δίκιο σε αυτό το κομμάτι, γιατί μένει 300 χιλιόμετρα μακριά. Ναι, να ενημερώνει μια μέρα πριν ότι δεν θα αρχίσει η χάλαση έχει τα μάτια. Έχει δικαιολογία όμως. Όχι, την μια ώρα πριν. Κάποιοι που μένουν εδώ δεν έχουν. Ο Καστοριανός έχει. Έλα, φίλε, καλημέρα, είσαι ο τελευταίος. Έλα. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Τι κάνεις. Ζω απλά, ζω. Ναι. Εσύ ζεις και τους μαθαίνεις μπάλα. Εσύ ξέρεις μπάλα. Ο κόκκινος τον έχεις κάνει, τον έχεις λύσει. Πάντως σε συγχαίρω και σε ακούω, είμαι από τη Νέα Υόρκη και σε θαυμάζω που μιλάς ωραία για την μπάλα και ξέρεις μπάλα. Οι άλλοι φίλοι σου είναι μηδές στο πηλίκο. Καλώς ήρθες, κύριε Κώστα. Γλυκός. Γλυκός. Παγκόσμια μέρα καλοσύνης. Δεν είναι σήμερα. Να, ορίστε. Χρόνια πολλά. Τι θα πεις για αυτόν τον κύριο. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Έφυγες Αμερικάνε, τα λέμε. Τα λέμε. Ήτανε πριστατωμένη η άποψή σου, τεκμηριωμένη, τελειώσαμε. Καφεδάκι, φαγητό, τσιγάρα, κατσεροκούλουρα, ό,τι γουστάρετε. Όλα με ένα στόπ στην καντίνα Πιτστόπ. Πρασόπιτα θέλω. Πρασόπιτα. Και αυτή θα τη βρει εκεί. Στο καντίνα Πιτστόπ με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι. Γρήγορα, εύκολα, άπεχτα. Σε τρία σημεία της πόλης. Παλαιού Σταθμού 36, Πόντου 56, Λαχαναγορά. Και οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης. Το νέο Xiaomi Mi 8 Lite, φίλες και φίλοι, βρίσκεται στα καταστήματα Wind. Το νέο smartphone της οικογένειας Mi 8, λοιπόν, εστιάζει στο υπέροχο design και στο camera experience με δύο νέα χρώματα, το Dream Blue και το Deep Space Gray. Επισκέψου λοιπόν σήμερα ένα κατάστημα Wind και απόκτησε το ακόμα πιο οικονομικά
με τη νέα υπηρεσία επιστροφής και ανακύκλωση κινητών Bring to Save και με 24 άτοκες δόσεις. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο, Rap and Cool μέχρι και τις 10. Έχουμε τις γραμμές πάντοτε στο προσκήνιο. Το ΠΑΟΚ να ετοιμάζεται για το μάτς με το Εργοτέλη με πολλές απουσίες αύριο στο Ηράκλειο. Θα μας φάει την δεύτερη ώρα. 3 η ώρα. Το μεσημέρι. Δεν πιστεύω να το κάνουμε αναμετάδοση. Πώς να το κάνω, φεύγει ο Ζαΐρης. Κάνει εκπομπή και φεύγει κάτω στο Ηράκλειο. Α κάνει το δεύτερο ημίχρονο. Α κάνει το δεύτερο. Α, δεν ξέρω, βρείτε τα Κωνσταντίνε. Εργοτέλης ΠΑΟΚ. Εργοτέλης ΠΑΟΚ είναι κομβικό μάτς. Του κόλου μάζε. Κομβικό μάτς. Γιατί έχει έρθει και ΠΑΟΚ κάρισε 1-1 στο πρώτο. Και εσύ ξέρει, φοβάσαι. Όχι, δεν φοβάμαι, απλά λέω τα δεδομένα. Δεν αποκλείσει και από το Κύπρο να το πάρει σίγουρα με το πρωτάθλημα. Δίσκη πελούχο είμαι. Πέρσι πρόπεση εγώ δεν το πήρα. Γιατί να σου το χαρίζω έτσι. Φέτος δεν θα το πάρει. Φέτος θα το λες μόνο πρωτάθλημα να. Γιατί να μην κάνω τον double. Η Βαζέλα θα το πάρει φέτος. Η Ζέλα. Η Βαζέλα θα το έλα, πάρει. Έλα ρε φίλε. Δηλαδή. Ποιος το πάρω, η Πανά θα το. Ποιος δικαιούται. Ο Ατρόμητος. Ποιος. Ο Ατρόμητος δικαιούται. Κρύος. Κρύος. Λοιπόν, πάμε στους ακροατές για να μην κρυώσουν και να τους έχουμε στον πάγο αρκετή ώρα. Στα 90 έπεσε αυτό. Ένα φίλο εδώ τι λέει, θα το διαβάσουμε στο μήνυμα. Δεν με την Ραπτόπουλε, αυτό το καφέ σήμερα πάνω στο κεφάλι σου λέει είναι η πυριατίνη του Ματζουράκη. Τελικά δεν την πέταξε τα μούτρα, μα λέει. Α το κεφάλι σου. Ωραίο ήταν, γι' αυτό και το διάβασα. Ωραίο. Ναι, εντάξει, λέγαμε για την πυριατίνη. Ξεφώνεζε, γκρίνιαζε πάλι ο Ματζουράκη, έτσι. Τι είπε. Με διαμαρτυρόταν στου διαιτητέ, πήγαινε, έκανε, έρανε. Είναι ακίνητο είναι, παρότι 70 πόσο είναι. Ακριβώ. Ναι, πολύ δραστήριο. Πες στη μανούρα, έκλειγε χθες για ένα πέναλτι. Ξαφνικά θα βγει και αυτό. Ναι, το goal of sight που βάλε δεν έκλειγε. Για να τα λέμε όλα. Δεν ξέρω, το μάτσε τώρα. Ναι, το δες. Καλημέρα, ναι. Ναι. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλώς ο να. Καλά, Ραπτόπουλε, η δουλειά σου ποια είναι και δεν είδες το μάτσε. Είχα δουλειά και τώρα ρεβό, 6,5 με 8 εκπομπή. Μέχρι να φύγω από το στούντιο να μαζέψω τα πράγματα, είμαι και τσαπατσούλης εγώ. Είναι με στη δουλειά μου, ρε παιχτή. Και τι να κάνω εκείνη την ώρα, και έρχομαι να κάνω και να το βλέπω. Είναι on-air εκείνη την ώρα, αφού μιλούσες στην τηλεόραση, ρε εσύ, εκείνη την ώρα δεν γινότανε. Γιατί εμένα μου αρέσει να μην βλέπω μάζι, νομίζω. Α, μπράβο, ήτανε άμα τον έβλεπες. Ειδικά του Άρη, ε. Βέβαια. Ειδικά του Άρη, δηλαδή λες όλη την 11η. Θα τσιμπάω τους Αριανούς εκεί να τους λέω. Και δεν ξέρεις τους παίχτες του Άρη, δεν με έκοντι δεν τους ξέρεις. Όλα τα ξέρω. Πώς το λένε εκείνον και πώς το λένε τον άλλον. Δεν μου λες κουλιά, ναι. Ο Κωνσταντινίδης πάντως έπαιξε. Πόσα χρήματα ρε εσύ πήρατε στο Βόλεϊ, αν και δεν ασχολούμαι τώρα. 3 σερί, φίλε. Αγόρι μου. 3 σερί. Ο Πατριάρχης. Ο Ηρακλής έχει πάρει 5, αλλά ποτέ δεν πήρε 3 σερί, να ξέρεις. Να ξέρεις. Άκουσε με σε αυτό το θέμα. Πατριάρχη, ποιος χαρακτηρίζεται οι ίδιοι οι παοξίδες. Και οι άλλοι το λένε Πατριάρχη, εντάξει. Γιατί και οι Αριανοί αυτοκράτορα μόνοι τους αποκαλούσαν. Όχι, αγόρι μου, όλη η Ελλάδα έχει την Πέμπτη. Ποια όλη η Ελλάδα. Ποια όλη η Ελλάδα. Τι χαρακτηρισμοί. Είναι για να τους λέει όλος ο κόσμος. 3 σερί πρωταθλήματα δεν πήρες ποτέ, ό,τι και να με πεις. Χαρακτηρίζεστε μόνοι σας πασιάρχες. Απίστευτο. Και κάνει μόνοι τους, λένε ότι είμαστε αυτοκράτορας. Δεν μου λες, ναι. Νίκο. Ναι. Δηλαδή θες να πεις εσύ τώρα ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε δώσει τύχης μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Τι δεν είχε, είχε, πώς δεν είπε. Δεν θα μπορούσες, ερώτηση, θα μπορούσες να έχεις χάσει από τον Άρη. Όχι. Δεν νομίζω, το πολύ χι, πως έπαιζες, είχε ή διπλό πήγαινε το μάτς. Το πολύ μπορεί να έμενε. Άμα έμενε τον πέναλτι. Α, για τον πέναλτι, ναι. Τώρα, ναι. Να μιλάμε τώρα όμορφα τώρα. Ναι, όμορφα θα μιλήσουμε, εννοείται. Ναι, άστο πάω ξυλίκι τώρα ή εγώ να βγάλω το Αριάννη λίγο. Ναι, ναι. Άστο. Άσο στην άκρη. Θα μπορούσα, άντε για να βοηθήσουμε. Θα μπορούσα. Για να βοηθήσουμε την οικονομία της συζήτησης. Έλα. Δεν, ναι, δεν θέλω να με πεις ναι για να συμφωνήσω. Βρε να δω που θα καταλήξει. Γιατί μου λες εσύ. Θα μπορούσες να χάσεις από τον Ολυμπιακό. Θα μπορούσα. Ωραία. Ναι. Δηλαδή πήρε 2 παιχνίδια. Ναι, ωραία. Θα με απαντήσει τώρα εσύ. Θα με απαντήσει τώρα εσύ. Κάτσε λίγο. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Κάτσε λίγο. Που είχε μεγάλη δόση τύχη. Θα μπορούσε να είχε χάσει ο Ολυμπιακός από τον Πανιόνιο. Ναι, φίλε μου, εγώ. Θα μπορούσε να μην είχε κερδίσει ο Απόλλωνος Μήνης. Όλες οι ομάδες έχουν αυτό το θα μπορούσε. Όχι μόνο ο ΠΑΟΚ. Έχει πολύ τύχη. Ναι. Μην παρουσιάζεται τον ΠΑΟΚ σαν να είναι η Manchester City. Α, δεν το είπε κανένας αυτό. Είσαι σαν γκρινιάζουμε για τις εμφανίσεις. Δεν ακούσει, γίνεται εδώ. Αν σας ακούσει κανένας να μιλάτε, περίμενε. Το πρωτάθλημα έχει δρόμο ακόμη. Μα εμείς γκρινιάζουμε, δεν ακούσε το τι γίνεται. Α, δεν παίζουμε καλά, δεν βάζουμε, δεν κάνουμε, δεν ράνουμε. Δεν μας ακούς να λέμε ότι είμαστε Μπαρσελόνα. Είχατε πολύ μεγάλη δόση τύχης. Πολύ κατά μεγάλη. Κατά τη γνώμη μου. Ναι. Έτσι. Και αυτή η τύχη δεν νομίζω να σας ακολουθήσει. Εγώ, φίλε, να σου πω κάτι. Η ζωή μου έχει διδάξει ένα πράγμα. Η τύχη είναι με τους δυνατούς. Να το. Τώρα δεν νομίζω. Η τύχη είναι με τους δυνατούς και με αυτούς που την κυνηγάνε. Και πολύ σωστή η κίνηση να πάω και λίγο στην ομάδα μου γιατί δεν θέλω. Κλείσε, ναι, με αυτό. Κλείνω με αυτό, ναι. Πολύ σωστή η κίνηση να φύγει ο κύριος Σερέρα και να έρθει ο Παντελίδης. Πολύ σωστή κίνηση κατά τη γνώμη μου.
Ο χρόνος θα το δείξει αυτό βέβαια. Όχι, έτσι, ο χρόνος ναι. Είναι κανονικός προπονητής. Ναι, ναι, okay. Για μένα. Να σε καλά. Πάντως εγώ με αυτό που θέλω να πω είναι ότι και ο Ολυμπιακός στο 90 κέρδισε τον Πανιόνιο και στο 90 κέρδισε τον Απόλλωνος Μήνη, στο 90 κέρδισε την Τρίπολη, στο 95 έφερε χ με τον Πανέκο. Γιατί έχει μόνο πάω κτίχη, ρε παιδιά. Σωστό. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Σωστό. Δεν είναι. Σωστό. Ναι. Σωστό. Βέβαια, να τα λέμε όλα. Σωστό. Εγώ δέχομαι ότι είχα τύχη. Σωστό. Καλημέρα. 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 Έλα, φίλε. Σκαλοπάτι Βιτόλο. Έλα, ρε, σκαλοπάτι. Λοιπόν, να σου πω για το θέμα της τύχης που αναφέρεται και το ανάδρομο Ερμή και τα ζώδια. Ναι. Είναι μάλλον ότι δεν αντίσει κανένα στον ΠΑΟΚ υποψήφιο πρωταθλητή, γιατί ακόμα δεν είμαστε πρωταθλητές. Φαντάσου να γίνει κιόλας. Ναι, ρε φίλε. Φαντάσου να γίνει κιόλας. Ναι, αυτό γίνεται. Βέβαια, μετά το Σουλτανάτο, το Χαλιφάτο και δεν συμμαζεύεται, έμαθα σήμερα ότι είναι και Σιριζέος. Λοιπόν, και επειδή βλέπω μεγάλη καούρα για τον ΣΥΡΙΖΑ, αν θα γίνουν εκλογές, αν θα βγει κτλ., ναι. Να ενημερώσω κάθε λογής πασοκόμουτρο, δεξιόμουτρο και δεν συμμαζεύεται, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξαναβγεί με υποψήφιες εκλογές την Άνοιξη. Και ξέρετε γιατί πρόκειται να γίνει αυτό. Γιατί τα υπόλοιπα κόμματα έχουν μαζέψει στελέχη, όπως έχουν μαζέψει υπόλοιπες ομάδες, όλες οι ομάδες στελέχη στις διοικήσεις τους. Άτομα τα οποία τρέχουν μόνα τους και βγαίνουν δεύτερα. Οπότε, λοιπόν, αυτό, που λέει, αυτό που λέει δεν είναι μακριά, γιατί το χαϊβάνει ο Έλληνας, ναι. Το οποίος δεν είναι πατριώτης, λέει ότι είναι της πλάκας, μόλις το δώσει ο Τσίπρας καμιά χορηγία, κάνει αυτό από τον Αμερικάνο, πάρει χαζιλίκι, θα τον κάνει Magic Life, ναι, ο Έλληνας. Ναι. Οπότε, έρχονται και τα επιδόματα και τα δώρα και όλα. Τώρα μόλις τον πιναλέο του δώσει. Τροφίδια του Αραβόνου έχουμε ξαφνικά στο 90. Ρε, όχι μόνο ρε, αυτό. Κάποιοι... Οπότε, εδώ είδα τους Μακεδόνες στη Βόρεια Ελλάδα. Μόλις τους τάξει γήπεδο να πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ, το σουβλάκια με τον υπουργό στην καντίνα με τον Πετροτό τρώγανε. Σταμάτα τώρα, ναι, καλά λέει ο ακροατής. Το σκαλοπάτι είπε. Καλά, 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 καλά. Μακεδονοβλάχοι εδώ οι δικοί μας, ναι. Οπότε μην μένουν στην τύχη και τα λοιπά και να μην επαφέρουν τις ελπίδες τους στις εκλογές. Ναι. Γιατί και εκεί θα την πατήσουν. Σωστά, οπότε, σωστά μιλάει. Λοιπόν, έχει δίκιο, φύγε σκαλοπάτι του Βιτόλο. Σωστά τα λέει. Για χαρά τα είπε ο Βιτόλο σήμερα. Ήταν ωραίο. Καλημέρα, επόμενο. Έλα. Καλημέρα. Ναι. Τι κάνετε? Μια χαρά είμαστε, εσείς κύριε μου. Καλημέρα. Όλα μια χαρά. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω πώς σας φαίνεται τη γνώμη για ανταλλαγή Ουάρντε Γιαννούλα από τον Ατρόμητο. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό το σενάριο, φίλε. Το διάβασα, το άκουσα. Δεν πρόκειται να γίνει. Δεν εσύ τι ομάδα είσαι, φίλε? Παοξής. Φοβάσαι μήπως πάρει το πρωτάθλημα με τον Ουάρντε ο Ατρόμητος καθόλου? Καθόλου. Δεν φοβάσαι? Όχι, γιατί φέτος ακόμα όσο υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Αν παίξει, αν πάει ο Άρντα στον Ατρόμητο, στον Ατρόμητο, ναι. Θα βάλεις ώρα να μην παίξει η Τούμπα στο δεύτερο γύρο. Όπως βάλαμε με όλους, δεν κουσάμε. Η Τσίρλα θα φτάσει στον Αστράγαλο. Άντε πάλι με την Τσίρλα. Αφού το διώχνει, γιατί φοβάσαι, φοβάσαι. Παιδιά, δεν φεύγει ούτε ο Άρντα ούτε ο Γιαννούλης έρχεται. Μην συζητάμε πολύ υποθετικά σενάρια. Τι θες να έρθει ο Άρντα στον Ατρόμητο και να πάρει ο Ατρόμητο για ένα πρωτάθλημα σαν τη Λέστερ και να αυτοκτονείται σαν τα Στούκα, θα πούμε. Φύγε επόμενη γραμμή. Άλλο έπρεπε να πει αν θες να μας συγκλίσει. Την επόμενη Κυριακή Ατρόμητο Ολυμπιακός με ποιον θα είστε? Με ποιον θα είστε, θα πανηγυρίσετε τον γκολ του Γκερέρο? Αυτά έπρεπε να ρωτάς εδώ στα παοξάκια μας. Καλημέρα. Δεν είναι τυχόν. Όλο Ολυμπιακός. Έλα, φίλε. Έλα, καλημέρα, Παριδέ, Αλμοπάρα. Έλα, ρε Αλμοπάρα, για πάμε. Καλά είστε. Δόξα τω Θεώ. Έλα, Κωστή. Έλα. Κωστή, ο Ατρόμητος δεν θα το πάρει το πρωτάθλημα, γιατί θα χάσει εκεί που πρέπει να χάσει και θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Τι είναι αυτά, φίλε, τώρα τα θες και τα λες και εσύ. Μάλιστα. Αν είναι δυνατόν. Ναι. Πάει αυτό. Λοιπόν, είδα τα παιδιά εκεί χθες στο Λαϊκό Δικαστήριο Παριδέ, τα χαιρετίσματά μου. Ναι. Καλά παλικάρια όλα, τα είπαν ωραία, τάξη, Ολυμπιαξίδες, Αριανοί, Παοξίδες. Ωραία ήταν χθες. Ξέρεις τι ήθελα να σε πω, Κωστή, ανέφερες νομίζω ή χθες ήταν ή στη Μαρμίτα για τους παπάδες, τη σχέση των παπάδων με την εκάστοτε εξουσία. Όχι, ήθελα να σου πω, είχα ένα καυγά με ένα παπά, με εκνεύρισε ένας παπάς στη ΔΕΗ, γιατί στην ουρά πίσω μου έβριζε τον Τσίπρα. Και του λέω, ρε, τράγω έτσι ακριβώς. Αφού εσείς τα βρίσκετε με τον εκάστοτε πρωθυπουργό και την εκάστοτε εξουσία, είτε είναι μουσουλμανική 400 χρόνια σκλαβιάς, είτε είναι να πούμε Πασόκ, είτε είναι Δημοκρατία, είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ. Αφού τα βρίσκετε, γιατί τους βρίζετε, του λέω. Λέει, μα, τι μα, του λέω, ρε. Μάτζικ. Το άλλο σύντα το πεις. Εσύ καλά τον είπες, αλλά δεν το έθεσε στη σωστή βάση των. Για πες, για πες, για βάλτο. Ότι η Εκκλησία είναι ένας θεσμός, τέλος πάντων ένας οργανισμός που υπάρχει πάντα. Η κυβέρνηση, όπως το λες και μόνος σου, δηλαδή είναι εκάστοτε. Αυτές αλλάζουν, αυτές πάνε και πλαγιάζουν δίπλα στην Εκκλησία. Και βλέπεις, ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε
η εκκλησία ήταν άσχημη. Εγώ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Εγώ μια ερώτηση. Μια ερώτηση. Έχει δύναμη η εκκλησία, τη φοβούνται γι' αυτό. Επί Χίτλερ φτιάξανε, το Άγιον Όρος, τις εικόνες τις φυλάγανε οι Ναζί. Γιατί τις φυλάγανε, αυτό σου λέω. Ξέρω εγώ. Γιατί δεν φυλάγανε και το σπίτι της γιαγιάς μου, της Ζαμπέτας. Και... Η γιαγιά Ζαμπέτα δεν έχει δύναμη. Α, δεν έχει δύναμη. Όποιον έχει δύναμη φυλάγανε. Α, μπράβο. Όποιον θα έχουμε ανάγκη μετά. Άρα λοιπόν έχει δίκιο ο Ραπτόπουλος που τσακώθηκε με τον παπά και του λέει ρε εσύ, εσείς τα βρίσκετε μεταξύ σας. Μας κολλάτε τώρα και μας κολλάτε. Δυνατή δεν τα βρίσκετε. Να σε καλά φίλε Αλμπομπό, τα λέμε. Πάμε επόμενος. Καλημέρα παιδιά. Δεν παίρνουμε να κάνουμε διάλογο 5 λεπτά. Χρόνο δεν έχουμε. Με αυτό λέμε. Ναι, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα. Έχουν σκάσει όλοι, να σκάσετε όλοι ρε, ο ΠΑΟΚ θα βγει πρωταθλητής. Γιατί έχει και πιο καλή ομάδα και δεν είναι και τυχερός όπως λένε όλοι. Βρε, ναι. Όλοι έχουν τα τυχερά τους, απλά μένουν στο ΠΑΟΚ. Όχι, Κουλιανέ, δεν είναι τυχερός. Γιατί είναι τυχερός ο ΠΑΟΚ. Έχει τα πιο πολλά γκολ, είναι αίτητος μέχρι τώρα. Τους έχει κερδίσει όλους τους μεγάλους. Δηλαδή τι τύχη είναι αυτή ρε παιδί. Είναι πολύ αποτελεσματικός μπροστά. Ουσιαστικός. Και έχει μια πολύ καλή διάδα στα στόπερ. Ναι. Όλους άχρηστος τους βγάζει. Γιατί ο ΠΑΟΚ δηλαδή να είναι έτσι. Και ο Ολυμπιακός δεν είναι τυχερός που κερδίζει όλους 90. Παιδάκι μου, άλλο λέμε εμείς. Λέμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι αποτελεσματικότατος. Έχει φτιάξει πολύ καλά την άμυνά του. Έχει πρόβλημα στα χαφ. Το οποίο τα καλύπτουν οι υπόλοιποι παίκτες. Ειδικά τα λείπει ένας παίκτης. Αλλά δεν είναι ομάδα συνόλου, είναι ομάδα ατόμων. Αυτό λέμε. Γι' αυτό το πρωτάθλημα είναι ο καλύτερος. Δεν αμφιβάλλω, για χαρά. Τα λέμε φίλε, να σε καλά. Δεν αμφιβάλλω. Αν θέλετε και θέαμα όμως, θέλετε πολλά. Θα το δούνε το θέαμα τώρα. Πάω και παίζει μαζεμένα ντέρμπι. Πες και θέαμα και στα ντέρμπι μέσα, κανένας δεν το λέει αυτό. Έπαιζε με Ολυμπιακό, με Παναθηναϊκό, με Ανδρόμητο, με όλα αυτά τα έδωσε. Με Παναθηναϊκό είχε και θέαμα. Ήταν καλός, ακριβώς. Με Παναθηναϊκό είχε και καλός, ναι. Και στο δεύτερο ημίγωνο να μπορούσε να το διαλύσει κιόλας. Έτσι, ακριβώς, έκανε και λίγο fair play, τράβηξε και λίγο χειρό. Αλλά βάλαν το χαφ εκεί να κρατήσουν μια χαρά, μια χαρά. Έλα φίλε, ναι. Καλημέρα. Ναι, γεια σας, μ' ακούτε. Βεβαίως. Αναφέρατε πριν ότι βαφτίστηκαν οι Αργιανοί μόνοι στους αυτοκράτορες. Ναι, είπε ο Κουλιανός. Εγώ. Δεν γνωρίζει, ο Κουλιανός, ναι, δεν γνωρίζει μάλλον ότι το είπε ο Μάκης ο Μηδενός. Ο Μηδενός το είπε και δεν το χαρακτήριζε ο Μηδενός. Ξέρω πώς το είπε ο Μηδενός. Σε ένα μάτς που ευνοηθήκατε την διαιτησία, είπε έχει και διαιτησία και απ' όλα, είναι αυτοκράτορας. Έτσι το είχε πει ο Μηδενός. Ποιος είναι ο Μηδενός? Ένας προπονητής συγχωρεμένος. Ο αυτοκράτορας είναι, ο Άρης είναι αυτοκράτορας εντός και εκτός. Είπε στον μπάσκετ, ναι, εκτός, εντός και εκτός παρκέ. Ναι, αυτό είπε ο Μηδενός. Ναι. Αυτό μια διευκρίνηση γιατί δεν χαρακτηρίζει μόνο οι Αργιανοί. Ναι, σου είπα, είπε εντός και εκτός παρκέ. Το είχε πει ο συγχωρεμένος πλέον, έτσι. Άρα λοιπόν παντού θέλουμε και το εντός και το εκτός παρκέ. Πάντοτε. Όλοι. Φυσικά ο Άρης όταν έχτιζε εκείνη την ομάδα δεν ήταν μόνο δυνατός μέσα στο παρκέ, ήταν παντού δυνατός. Έτσι. Άρα να μην τρελαίνετε. Ήταν πολύ μεγάλη διαφορά στο παιχτικό, οπότε δεν μπορούσε να γίνει έτσι κι αλλιώς κάτι άλλο. Ναι, οκ, δεν αντιλέγω ρε φίλε. Εγώ δεν λέω ότι η ομάδα ήταν μαγική, δεν το συζητάμε. Αλλά το ίδιο μπορεί να πει και ο Παοξής τώρα ότι και εγώ έχω μεγάλη διαφορά από τους άλλους αγωνιστικά. Έχω ήταν, και... ναι. Ήταν ομάδα φαινομένο γιατί ήταν ελάχιστοι που δεν την υποστηρίζανε. Δηλαδή σε όλη την Ελλάδα δεν υπήρχε. Γιατί δεν την υποστηρίξουμε. Ήταν το πρώτο ξεκίνημα, το πρώτο σκύρτημα, το μπασκετικό σχεδόν όλη η Ελλάδα, φίλε. Με τον μπάσκετ ασχολούνταν Τρεις και ο Κούκος. Και ξαφνικά βλέπουν μια ομάδα να παίζει μπάσκετ. Ήρθε και το Ευρωμπάσκετ. Ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, έγινε μια έκρηξη τότε. Τα εντερά μας. Ναι. Σφίξανε. Να σε καλά φίλε, να σε καλά, καλά έκανες και το είπες. Τα έντερά μας σφίξανε τότε. Αλλά έτσι έχει έρθει η ιστορία με τον Μηδρινό. Καλημέρα. Πέθανε ο Μηδρινό. Νομίζω να συγχωρέθηκε. Ναι. Πάμε, ναι. Καλημέρα Νίκο. Έλα φίλε, καλημέρα. Καλημέρα και Κώστα. Έλα φίλε. Τελικά οι Αργιανοί έχουν φάει τα μούτρα τους εδώ και χρόνια, πάλι μυαλό δεν βάλαν. Πάλι με το πρώτο επιχείρημα αν έπαιρνε το πέναλτι, αν δεν πήγαινε δοκάρι μπάλα. Ναι. Ναι. Ας αλλάξουν λίγο την επιχειρηματολογία τους, να δουν λίγο την κατάσταση στην ομάδα τους και ας αφήσουν το ΠΑΟΚ. Κώστα. Ναι. Μια ερώτηση. Ναι. Ποιος ο πάντος θα σκάσει πιο πολύ αν πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα? Ο Αργιανός. Ο Αργιανός, γιατί θα μας λουστεί εδώ πέρα φίλε. Είναι λογικό αυτό όμως. Όπως ο Ηρακλειδέας ξεφωνίζει, ο ΠΑΟΚ κάτω στην Ένωση που πάει στη Super League ψηφίσει και δεν ασχολείται με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ασχολείται με τον ΠΑΟΚ γιατί είναι δίπλα του. Οι άλλοι είναι τόσο χορτάτοι. Ναι. Που νομίζω ότι έχουν λίπος για πολλά χρόνια ακόμα. Έχουν λίπος, αλλά τους πειράζει γιατί σου λέει και το βλάχος ο Παοξής από πάνω και μου το παίρνουν πουλάει μαγιά. Και αυτούς θα τους χαλάσει. Ναι, αλλά. Ναι. Εδώ η αθλητική Κυριακή συζητάει για μαραθώνιο, δεν μιλάνε καν για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Άμα ήταν κανένας Ολυμπιακός, θα είχαμε 3 ώρες εκπομπή. Ναι, αυτό
είναι ένα θέμα το οποίο ο Τσίπρας που είναι ΠΑΟΚ θα πρέπει να το λύσει. Παναθηναϊκός είναι ο Τσίπρας. Ναι, εδώ πάνω είναι ΠΑΟΚ. Α, από τη Λάρισα και πάνω έχει πει. Ναι, το έχει πει αυτό, ότι είναι ΠΑΟΚ από εδώ πάνω. Ναι. Σωστό και αυτό, σωστό. Ναι. Κώστα. Ναι. Δώσε κάμια συμβουλή και στον Άρη λίγο να διορθώσουν τα πράγματα και να μην ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ. Bye bye. Ναι. Έχουμε άλλη γραμμή. Έχουμε πολλές γραμμές. Να προλάβουμε. Έτσι και για το βόλεϊ, ο φίλος, εντάξει, το διόρθωσε. Σας είπα, τρία σερί πρωταθλήματα δεν έχει πάρει ο Ηράκλης. Μην τρελαίνεστε επομένως. Έχει χτίσει και ο ΠΑΟΚ ο βόλεϊ το δικό του πατριαρχείο. Μην τρελαίνεστε. Καλημέρα. Μάλιστα. Δύο τελευταίες. Καλημέρα. Ναι, έλα. Ε, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καταρχήν μπερδεύεσαι, Νίκο. Δεν ήταν η πιο πλήρη ομάδα του Άρη στο μπάσκετ. Να μην τρελαινόμαστε. Είχε 2,5 τις καλύτερες μονάδες της Ευρώπης εκείνη τη στιγμή. Τους είχε όμως. Εντάξει, τους είχε. Για να έχεις όμως η πιο πλήρη ομάδα, θέλουν, δεν θέλουν. Και το είχαν παραδεχτεί όλοι που πέρασαν την Ελλάδα. Και πήρε και ένα ξένο, εντάξει. Ήταν ο ΠΑΟΚ του 93. Α, με τον Πέτζα. Ναι, με τον Πέτζα. Σε όλες, με Λέβιξον, με Τίγκερς, με Πρέμπερ. Με Μπάρλο, με Φασούλα, με Κόρφα. Με Φασούλα που το χάσαμε το 1993 στην Αθήνα. Ναι, ναι, ναι. Η πιο πλήρης ομάδα, για ομάδα μιλάμε. Ναι, αλλά ρε φίλε, να σε πω κάτι, εκείνη τη χρονιά δεν πήραμε τίποτα, με άδεια χέρια φύγαμε. Ούτε πρωτάθλημα πήραμε. Το ξέρω, παλικάρι μου, εγώ ήμουν Αθήνα. Κλαίγαμε. Εγώ ήμουν Αθήνα και γύρισα, δεν είδα τον τελικό. Δεν κάλεσα να δω τον τελικό. Τρέπει, γύρισα. Εγώ έκλαιγα μια εβδομάδα, φίλε, εκείνες τις μέρες. Ήταν και Πάσχα κιόλας. Νίκο, και μιλάς με έναν μπασκετικό του από το 90 μέχρι το 94, δεν έχω χάσει τον πάγο μέσα έξω. Μία από τα ίδια κι εγώ, να ξέρεις. Με τον Ερυθρό Αστέρα ήμουνα. Ναι. Με τη σφαλιάρα του. Με την μπάτσα που είναι ο ψηλός ο προπονητής μας, τώρα δεν το θυμάμαι πώς το λέγανε. Έγινε, φίλε, πάμε επόμενος, καλημέρα. Με τον Μπάσελ μας χαλάσετε το... Καλημέρα, παλικάρι. Λέγε, φίλε, ναι. Καλημέρα. Λοιπόν, έχω μια άποψη εγώ όσον αφορά την τύχη και την ανικανότητα. Για πάμε να σε ακούσουμε. Άλλο τύχη και άλλο ανικανότητα τον αντίπαλο. Λοιπόν, και να το θέσω σαν παράδειγμα. Πάει ο βιαστής τώρα να βιάσει μια κοπελίτσα. Αλλά είναι ανίκανος. Ποιος είναι τυχερός τώρα, η κοπελίτσα ή ο βιαστής που είναι ανίκανος. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Εντάξει, το παράδειγμα εντάξει, δεν είναι τη ώρα. Καλημέρα στο τελευταίο τώρα. Ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα. Πάμε επόμενο. Πάμε, ναι. Καλημέρα. Ο Νιούμαν ήταν, σωστά. Ο Πολ Νιούμαν. Ο Νιούμαν, ναι. Είχε δώσει σφαλιά, το θυμάσαι. Έλα. Φίλε, εσύ μας ακούς στο ίντερνετ, κλείσω για να μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Βρωμάς Χωριατήλα, έφυγε. Επόμενο. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, φίλε. Έλα, φίλε. Η εβδομάδα ξεκίνησε ιδανικά. Για εμάς τους Παοξίδες, ναι. Αλλά μας τα χάλασε λίγο άρεσε χθες. Ναι. Περίμενα να χάσει, δεν μπορώ. Αυτή την ομάδα δεν την μπορώ. Εντάξει, οκ. Okay. Τι να κάνουμε τώρα. Τι μπορείς, τέλος, μπορείς. Μια χάρη θα ζητήσω από σας, αν μπορείτε να το κάνετε. Ναι. Στο τελείωμα της εκπομπής βάλε τον εθνικό ύμνο του ΠΑΟΚ. Τον εθνικό ύμνο του ΠΑΟΚ, μάλιστα. Βέβαια. Από πού μας παίρνετε, φίλε. Από την εξωτική Πολύχνη. Είναι κοκοφίνικες, έχει θάλασσα, έχει μπιτσόμπαρα, έχει φύγε! Φύγε, εθνικέ ύμνε! Φύγε! Δεν υπάρχει. Ωραίος. Ακόμα ένα γρηγοράδε, καλημέρα! Έλα ρε φίλε, τον εθνικό ύμνο του ΠΑΟΚ. Ναι ρε φίλε, εθνικός ύμνος του ΠΑΟΚ. Έλα φίλε, καλημέρα! Ναι. Δεν μιλάει. Επόμενος, έλα καλημέρα, είσαι ο τελευταίος φίλε. Καλημέρα. Αυτό που είπες για το μπάσκετ πριν, με θύμισες μια κατάσταση που είμαι το 82 γεννητής, ναι, ναι. Με τον πατέρα μου στο σαλόνι, ναι. Και τον αδερφό μου, καθόμασταν και βλέπαμε, μη πω τώρα ποιον, τον ψηλό να κάνει την επαναφορά. Ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε, μαύρο, ναι ρε φίλε. Στο μαύρο, τον καλό αθλητή, δεν στον το λέω φυσικά, συγγνώμη κιόλας. Ναι, στον Μπάρλο. Και να βάζει το καλάθι και να φεύγει ο αδερφός μου έξω στο μπαλκόνι και όχι να κλαίει μια εβδομάδα, ένα μήνα. Ναι, ρε φίλε. Εκεί καταστράφηκε το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, σε εκείνο το μάτς. Είδες τι τους θύμισα. Αυτά. Εκείνο το καλάθι, ο Ρίκι Μπράουν, πώς το λέγανε αυτός μας το έχωσε. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, ναι. Είναι 36 χρονών. Δεν το ξεχνάω κι εγώ, φίλε. Έκλαιγα σαν 11 χρονών, ναι, τότε, ναι. Και το θυμάμαι λες και είναι χθες. Πολύ δυνατή ανάμνηση, όντως. Πολύ δυνατή κακή για να την ξεπεράσουμε πέρασαν χρόνια. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Ευχαριστώ, γεια. Εκείνη η επαναφορά του Βασούλα στο τελικό τη ΝΑΝΤ με τη Ρεάλ είναι μαχαιριά που δεν σβήνει και πληγεί στι μνήμες μας. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, άρχισε να πας σπίτι και έχει ξεκινήσει το ντέρμπι. Κάνε πανεκκίνηση και δες από την αρχή.
Ξεχάστηκες, παιδί μου, είχες δουλίτσες, έχασε το νέο επεισόδιο της σειράς σου. Κάνε catch-up σε επεισόδια μόνο με την WitVision. Λοιπόν, απολαμβάνετε μαγευτικό 4K Ultra High Definition, περιεχόμενο από το Netflix και άλλες εφαρμογές. Όπως καταλάβατε, αυτή είναι η νέα σου τηλεόραση και λέγεται WitVision. Για όσους γουστάρουμε, Ελίνα Σλανίδου έχει ανέβει, είναι εδώ. Έχει δύο τελευταίες παραστάσεις και βεβαίως και το νέο της δίσκο θα ακούσετε. Ξημερώνει Κυριακή, Παρασκευή, Σάββατο. Και όσοι θέλετε να κλείσετε εισιτήρια, θα τα βρείτε στο Regis Casino, στα public και στο ticketservices.gr. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, να πούμε για μια φορά. Να είστε καλά, να μείνετε εδώ, να ακολουθεί Γιώργος Ζαΐρης μαζί με Γιάννη Πάγκο, ένα πολύ ωραίο, καταπληκτικό δίδυμο. 12 η ώρα, η ενημέρωση σέντρα με τον Γιώργο Μπούζο. Εμείς θα τα πούμε το απόγευμα λίγο μετά τις 6 με τον Κωνσταντίνο το μεσημεράκι. Ευχαριστούμε Γιάννη Διτσιράπη που ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Καλό πρωινό να έχετε. Γεια σας.